Πειράζει που θέλω να μπω έτσι. Στη Θεσσαλονίκη στο πύργο εκεί ψηλά. Εγώ έτσι θέλω να μπω σήμερα. Στη Θεσσαλονίκη στο πύργο εκεί ψηλά. Ο αέτος φωλιάζει τα αετοπουλά. Δικέφαλε, δικέφαλα ετέ, μαύρα ετέ, μαύρα ετέ, μεγάλε κέντρα νε. Μαύρα ετέ, πειράζει. Εδώ είμαστε. Εγώ έτσι θέλω. Μωρό μου, επιτρέπετε? Γίνεται? Έτσι θέλω να μπω. Ο ουρανός γεμάτος ασπρό μαύρα πουλιά, σταυρά έτοιμα νουλα της πόλης τα θεριά. Ο ουρανός γεμάτος ασπρό μαύρα πουλιά, σταυρά έτοιμα νουλα της πόλης τα παιδιά. Έτσι. Δικέφαλε, δικέφαλε. Μαύρα ετέ, μαύρα ετέ, μεγάλε κέντρα νε. Μαύρα ετέ, μεγάλε κέντρα νε. Λυπάμαι όσοι περιμένετε, όσοι περιμένετε αφορισμούς, κατάρες, μπινελίκια. Στη Θεσσαλονίκη, στη Τούμπα εκεί ψηλά, βρυσίδια, υποτίμηση. Όσοι περιμένετε άχρηστοι όλοι να φύγετε, αυτά δεν έτσι. Κουμπί, κουμπί. Αλλού. Όχι εδώ. Εδώ όχι. Θα δούμε φυσικά τι έφτεξε, θα κάνουμε την κριτική μας, ναι. Θα συζητήσουμε, θα πούμε ό,τι θέλετε, αλλά εδώ αφορισμοί, κατάρες. Όχι, όχι στο δικό μου σπίτι. Ασπρό μαύρο το χρώμα, ο ΠΑΟΚ δυνατός. Περήφανος, εγώ νιώθω. Πικραμένος, όσο δεν πάει, στεναχωρημένος, άϊπνος. Πάρα πολύ χαλασμένος. Αλλά πιο πάω από ποτέ. Έτσι. Είπα, καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φατσικορόχο πιπίνο καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια. Δεν είπα, λέω να μην πω σήμερα για το τσακαλό καταπληκτικό φατσικορόχο πιπίνο καψούριδες, λέω να μην το πω. Εγώ σε αγαπώ ακόμα περισσότερο. Εγώ, εσένα, με τα τέσσερα γράμματα, με το έμβλημα. Τέτοιες στιγμές, σ' αγαπώ πιο πολύ. Όποιος με νιώθει, καλός. Όποιος διαφωνεί, επίσης καλός. Δεν πάμε να επιβάλλουμε ούτε την άποψή μας, ούτε τα αισθήματά μας, ούτε το θυμικό μας, ούτε την ιδιοσυγκρασία μας, ούτε την νοοτροπία μας, σε καμία περίπτωση και σε κανέναν. Απλά
Κάνοντας χθες τη νύχτα, γιατί ύπνος δεν υπήρξε φυσικά, αυτό είναι το θετικό με τις πρωινές εκπομπές, ότι έρχεσαι μονορούφι, ότι έρχεσαι κατευθείαν, έχεις πιει καμιά 52 καφέδες, έχεις κάνει βόλτες, δεν καπνίζω, αν κάπνιζα δεν είχα κάνει καμιά 5 πακέτα, αλλά δεν καπνίζω ευτυχώς και καλό είναι να μην καπνίζετε, γιατί έχουμε να δούμε πολλά ωραία πράγματα ακόμα από τον ΠΑΟΚ μας, έχουμε να ζήσουμε μεγάλες στιγμές, έχουμε να βιώσουμε πολλά ζουμουσού. Γι' αυτό σας στέλνουμε όλους εδώ και δεν θέλουμε κανέναν να φεύγει πρόωρα. Τουλάχιστον από τέτοια πράγματα. Κάνοντας λοιπόν μια βόλτα χθες αργά μέσα στη νύχτα, στα διάφορα φόρα που λένε στο διαδίκτυο, είδα και ανθρώπους που λες και πραγματικά περίμεναν η ομάδα να στραβοπατήσει. Λες και περίμεναν πραγματικά η ομάδα να μην πετύχει το στόχο της. Οι άνθρωποι που δεν στα έλεγα εγώ. Άνθρωποι του ναι μωρέ ο τάδε που... Οι ίδιοι άνθρωποι που χθες άμα περνούσαμε θα τα ξεχνούσαν και θα ήταν όλα τέλεια, θα ήταν όλα καλά φτιαγμένα. Ενώ τώρα φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, φταίει ο παράλλος. Εγώ δεν λέω ότι έγιναν όλα τέλεια, δεν λέω ότι ήταν όλα όμορφα καμωμένα και φτιαγμένα. Αρνούμε όμως να ισοπεδώσω, αρνούμε να αφορήσω, αρνούμε να τα δω όλα άσχημα. Και καλός κακός, εδώ είμαι για να λέω τη δική μου άποψη όλα αυτά τα χρόνια, πότε θα διαφωνήσουμε, πότε θα συμφωνήσουμε, πότε θα ταυτιστούμε, πότε όχι, έτσι είναι αυτά. Εδώ είμαστε. Κωστής Τσατσαρός στο μικρόφωνο. Εννοείται, το γράφω, παραλάμπη μου. Εννοείται ότι θα ανοίξουμε και σήμερα γραμμές. Καινούριος είσαι εσύ για να ρωτάς την παρέα. Καινούριος. Χαράλαμπος. Από Καστοριά. Γεια σου, Χαραλάμπη. Εννοείται θα ανοίξουμε γραμμές. Τι, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι, είμαστε. Ερώτηση. Θέτω ερώτηση ευθέως. Αλλά οι παλιοί το ξέρουν, δηλαδή τι είμαστε του πανηγυριού. Αν είναι έτσι παιδιά, να βάλω τώρα τραγουδάκια 2 ώρες και να αφήσω και τις γραμμές κλειστές, μια χαρά. Και να έρχομαι μόνο μετά από μάτσο όπως την Μπεσίκτας, όπως την Μπενφίκα, να έρχομαι μετά από τέτοια, μετά από ντάμπλ, μόνο έτσι να έρχομαι. Α, δεν είναι έτσι φίλε. Δεν πάει έτσι μεγάλε. Όλες οι καψούρες έχουν τεράστιες χαρές, έχουν πολύ ωραίες και ευτυχισμένες στιγμές, έχουν όμως, έχουν και πόνο, έχουν και ξενύχτη, έχουν και δάκρυα, έχουν και πίκρα, έχουν και όχι ρε γαμώτο. Α, έτσι είναι αυτό. Άμα θες μην αισθάνεσαι. Καλύτερο παιδιά. Αυτό. Κολώνα της ΔΕΗ. Μην νιώθεις. Μην νιώθεις. Μην αγαπάς, μην καψουρεύεσαι, για να μην πάθεις τίποτα σε αυτούς που λένε δεν κάνω σχέση για να μην χωρίσω. Έγινε παιδιά, μην τρως για να μην βάρεις το μαγιάσεις. Μην περπατάς γιατί μπορεί να φας καμιά γλάστρα στο κεφάλι. Ναι. Μην κολυμπάς γιατί μπορεί να πνιγείς. Μην τραγουδάς γιατί μπορεί να σπάσεις καμιά φωνητική χορδή. Ναι. Μην κάνεις ποδήλατο γιατί μπορεί να τρακάρεις. Έγινε. Μην αγαπάς γιατί μπορεί να στεναχωρηθείς. Έτσι πάει. Δεν πάει έτσι. Λέω εγώ. Δεν πάει έτσι. Θα ανοίξουμε, φυσικά θα ανοίξουμε γραμμές, θα τα συζητήσουμε όλα. Ό,τι θέλετε. Τι θέλετε, ό,τι θέλετε να πούμε. Ό,τι γουστάρετε, εδώ είμαι. Είμαι εδώ να σας ακούσω. Και αυτόν ο οποίος θέλει να τα ισοπεδώσει όλα, και αυτόν που τα βρίσκει όλα τέλεια, εδώ είμαστε. Και για παλιούς, και για καινούριους, αυτή είναι η χαρά της εκπομπής. Να μπορώ να ανοίγω γραμμές και να τους ακούω όλους. Φίλους και αντιπάλους που περίμεναν χθες, φάγαν τα νύχια τους, μήπως τυχόν και προκριθεί ο μεγάλος ΠΑΟΚ στο Champions League και τι θα κάνουμε μετά, πού θα κρυφτούμε μετά. Να παιδιά, σας έδωσε χαρά ο μεγάλος ΠΑΟΚ, εσάς περιμένετε το στραβοπάτημά του. Εσάς που η χαρά σας είναι πώς θα στραβοπατήσει αυτός ο τεράστιος σύλλογος. Έχετε τώρα ένα λόγο σήμερα να βγείτε έξω και να είστε περήφανοι, ε! Γενικότερα λέω, όχι μόνο στην πόλη, γενικότερα. Εδώ είμαστε, Κωστής Τσατσαρός στο μικρόφωνο,
Ζουμου σου λέμε και τα πάντα και με και τα πάντα εννοείται. Και τα πάντα και φυσικά θα ξαναβάλω τον ύμνο και φυσικά νιώθω περήφανος για αυτά τα παιδιά και φυσικά νιώθω ατελείωτη στεναχώρια. Γιατί? Γιατί αισθάνομαι, μου μένει η γεύση ότι δεν ήμουν χειρότερος από αυτή την ομάδα που προχωράει και εγώ δεν μπόρεσα να περάσω το κατόφλι των ομίλων. Του Champions League πάντα. Γιατί το Europa League υπάρχει, είναι εκεί, μας περιμένει και αλίμονο θέλω να πω σε όποιον το δει να πούμε σαν κάτι παρακατιανό, σε όποιον το υποτιμήσει, σε όποιον ξαφνικά έγινε ας πούμε θαμώνας του Champions League και το θεωρεί κάτι ασήμαντο το Europa League. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι ο δρόμος σας, ο δρόμος μας, ο δρόμος ολονών περνάει μέσα από εκεί. Μέσα από το Europa League και τις νίκες που θα πάρουμε μέσα έξω, δεν θα έχουμε τέτοιες σκληρώσεις άλλες χρονιές. Δεν θα μας τύχουν πάλι όμιλοι γιατί παίζουμε κάθε χρονιά εμείς. Δεν πάμε με ομόνιες, δεν πάμε με τα καφενεία. Πάμε και παίζουμε ομίλους πριν μπούμε στους ομίλους. Παίζουμε με την Μπεσίκτας, παίζουμε την Μπενφίκα, παίζουμε την Κράσνοδαρ. Ένας όμιλος κανονικός Champions League. Και μάλιστα όμιλος δύσκολος. Επειδή λοιπόν λάθη τύπου Βίντι, λάθη τύπου Μπάτι, Μπάτε, πώς τη λέγανε αυτοί, λάθη τύπου Σλόβαν δεν επιτρέπονται, γι' αυτό θα έχουμε βέβαια μέρες να τα πούμε, αλλή μονό μας, αν τα παρατήσουμε τώρα και πούμε εγώ τη Champions League ήθελα, το Europa δεν... Γιατί και κάτι τέτοια έπιασα στην ατμόσφαιρα. Δικαίωμα του καθενός βέβαια, ό,τι νιώθει, αλλά... Όσο θέλατε εσείς, άλλο τόσο και άλλο τόσο ήθελα κι εγώ. Και να πω τι σήμερα, ότι δεν έγινε και κάτι ή ότι δεν συνέβη και τίποτα. Ψέματα δεν σας πω. Πίκρα μέχρι το τέλος το ήπια το ποτήρι. Και με το καλαμάκι ρούφηξα και το κατακάθι. Όλο. Τη μάκα την ήπια και αυτή. Όπως και εσείς. Τεράστια στενοχώρια. Τεράστια. Όμως, ένα, δεν τελείωσε χθες η ζωή για τον ΠΑΟΚ. Όμως, όπως είπα, δεν σημαίνει σταματώ να στηρίζω, σταματώ να αγαπώ, σταματώ να νιώθω πράγματα για σένα. Το τι έφταξε, μπορούμε, έχουμε όσες ώρες θέλετε να συζητήσουμε. Και θα διείστανται και οι απόψεις. Γιατί εγώ θα πω ότι ειδικά σε αυτούς τους δύο αγώνες νομίζω ότι δύο παράγοντες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Το ένα ήταν για άλλη μία φορά η ατυχία, δηλαδή πραγματικά λίγο τύχη παραπάνω και βέβαια τα προσωπικά λάθη, έτσι. Οι στιγμές αυτές που γίνονται τα λάθη και ο άλλος μπορεί να μην τα πληρώσει και εγώ λες και ένα αόρατο χέρι καθορίζει τη μοίρα. Όχι απλά τα πληρώνω αδρά. Τα πληρώνω με πολύ πόνο. Με πολύ οδύνη, βαθιά. Με αποκλεισμούς επώδυνους όπως το χθεσινό. Αν έπρεπε λοιπόν να βάλω επικεφαλίδα στα δυο μάτς με την Κράσνοδαρ, θα έλεγα ότι έχασα από μία ομάδα που δεν είναι καλύτερη, αλλά εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τα δικά μου λάθη και τη δική μου ατυχία. Δείτε λίγο χθες το δεύτερο τους γκολ πραγματικά. Δηλαδή χτυπάει μπάλα στο δοκάρι και του στρώνεται του αλουνού μπροστά. Αν το είχε δοκιμάσει ας πούμε 100 φορές, τις 98 πιθανόν η μπάλα να είχε πάει δοκάρι και έξω, δοκάρι και αλλού. Πάει δοκάρι και του στρώνεται στο ποδάρι. Εμένα στη Ρωσία, στο πλασέ του Καντουρί, αντί να πάει λίγα χιλιοστά πιο αριστερά, πηγαίνει δεξιά, στο δοκάρι και μετά
Γεια σας. Χάνετε ευκαιρία. Μου πεις, φταίει μόνο η ατυχία. Όχι, δεν λέω ότι φταίει μόνο η ατυχία. Λέω όμως ότι χθες κάλλιστα θα μπορούσε το σου του Ζίβκοβιτς το 16 να πάει λίγα χιλιοστά πιο μέσα και να είναι 1-0 και να είναι άλλο μάτς. Κάλλιστα η κεφαλιά του Κρέσπο θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Να τον πιάσει εκτός θέσης τερματοφύλακα ή να πάει σκαστή ή να πάει στο γάμα ή να πάει απέναντι ή να πάει χαμηλά και να γίνει γκολ εκεί. Θα μου πεις με το αν δεν περπατάς. Εντάξει, με το αν. Τι να κάνουμε δηλαδή. Τώρα να πούμε τι λέμε. Με το αν μόνο ο Κίπλινγκ έκανε λέει καριέρα. Βεβαίως. Αλλά να μην πω. Και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κάνουμε ανθρωποφαγία στο παιδάκι. Δηλαδή αυτό όταν λες λέω πραγματικά ατυχία, εντάξει είναι και απειρία βεβαίως, αλλά δηλαδή αυτό γκολ με ανάποδο τακουνάκι, όσες, δηλαδή εγώ λέω να το δοκιμάσουμε αυτό ρε παιδιά 100 φορές, 100 φορές προσπάθησε να το κάνεις. Δηλαδή μου δίμησε μια φάση στην απόδραση των 11 που ο Σβάλτο Αρντίλες περνάει την μπάλα πάνω από το κεφάλι του για να περάσει έναν από τους Γερμανούς φύλακες που παίζανε εκεί στην... Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ξέρω αν τη θυμάμαι, αλλά οι παλιοί ίσως να τη θυμούνται τη φάση. Πώς χτυπάει η μπάλα πάνω στο βήμα πίσω και έρχεται μπροστά και έρχεται, θα μπορούσε να περάσει μπροστά και να πάει στο δοκάρι. Γιατί δεν πήγε το δοκάρι, ας πούμε. Ή να βγει κόρνερ. Και πήγε εκεί. Η ομάδα έτρεξε. Η ομάδα έπαιξε. Η ομάδα πάλεψε. Η ομάδα πλήρωσε. Και πάλι και, την, και τα λάθη της. Γιατί εγώ βάζω συνολικά τα δύο μάτς. Διότι θεωρώ ότι και στο πρώτο μάτς χάθηκε τεράστια ευκαιρία. Ναι με το πέναλτι που χάθηκε, ναι με το δοκάρι, ναι με το πέναλτι που κάναμε εμείς. Γίνεψε, είπα, συνδυασμός αν με ρωτήσετε. Τώρα βέβαια ο καθένας, γιατί είδα και αυτό εχθές, οι παίχτες που λείπουν, βγήκαν ξαφνικά στο προσκήνιο που είναι ο Μάτος, που είναι ο Βιερίνια κτλ. Βεβαίως, δικαίωμα του καθενός. Αλλά μέχρι το 73 κρατάμε εμείς την πρόκριση στα χέρια. Το πίστεψα, πραγματικά το πίστευα ότι εχθές εμείς θα περάσουμε. Και είναι πάλι ένα σκοτεινιασμένο πεντάλεπτο που σβήνουν τα φώτα. Blackout. Που είναι και ατυχία ρε αδερφέ. Δηλαδή ξαναλέω πόσες φορές αν το δοκιμάσουμε αυτό με το τακουνάκι. Θα μου πεις ένας έμπειρος θα το έκανε. Δεν ξέρουμε. Μπορεί να το έκανε ρε παιδιά και ο έμπειρος. Μπορεί. Απλά τώρα αυτό έλειπε να πέσουμε πάνω να φάμε το Μιχαηλίδη ας πούμε. Να του φορτώσουμε την χθεσινή βραδιά ή τον αποκλεισμό. Θα είναι τελείως λάθος. Τελείως λάθος. Και το σκεπτικό και η συμπεριφορά. Είμαστε στην Ευρώπη. Προχωράμε στο Europa League, τώρα περισσότερο με νοιάζει αυτή τη στιγμή και αφού ακόμα είναι νοπά όλα τα τραύματα, αλλά με νοιάζει πώς θα επανέλθω με όλο μου το είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Που έχουν γίνει δύο γκέλες, που έχουν πεταχτεί 4 βαθμοί, τώρα θέλει επαναφορά ολική, συγκέντρωση και πάλι στο στόχο εδώ, μέχρι να πάμε να παίξουμε μετά τα παιχνίδια στο Europa League. Βεβαίως, η χρονιά ευρωπαϊκά σε καμία περίπτωση δεν κρίνεται αποτυχημένη. Και για να τα συζητάμε και μεταξύ μας, γιατί το λέγαμε κιόλας, ότι δεν περιμέναμε κιόλας καλά-καλά ότι θα φτάσουμε εδώ. Ναι, αποκλείσαμε την Μπεσίκτας, ναι, λέγαμε και την Μπενφίκα, αποκλείσαμε και την Μπενφίκα, φτάσαμε ένα βήμα πριν, βεβαίως. Δεν τα καταφέραμε. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Μαύρες πλερέζες. Να βγούμε στα μπαλκόνια με μαύρες μαντήλες σαν τη Μαρινέλα, να απαγγέλουμε άνοιξε πέτρα και καριωτάκι. Τι να κάνουμε δηλαδή. Το ξαναλέω. Δεν είμαι τη άποψη. Δεν έγινε και κάτι. Λάθος. Να πω ψέματα να προσποιηθούμε, δηλαδή να κάνουμε ότι. Δεν πάθαμε και τίποτα σε τον έκδοτο. Όχι. Μεγάλη στενοχώρια για χθες το βράδυ. Πολύ μεγάλη. Αλλά τι, αν ανοίξουμε ένα λάκκο να βάλουμε το κεφάλι μας μέσα. Δεν είναι πάω στάση αυτή. Το Κάιρε στα περμητίδο, Λεβαντάρσε ομπλιγκατόριο, το κάνουμε πράξη στις καρούμενες στιγμές που είναι όλα τέλεια. Γιούπι αποκλείσαμε την Μπεφίκα, Ζήτο αποκλείσαμε την Μπεσίκτας, τέλεια αυτά όλα μια χαρά, φανταστικά, δεν πάει έτσι. Το επιτρέπεται να πέσει, επιβάλλεται να σηκωθείς. Κι ας είναι επώδυνη η χθεσινή βραδιά. Και ξαναλέω γιατί νιώσαμε ότι πουθενά ο αντίπαλος δεν ήταν αμάν.
Αποκλείστηκα από ένα που έπαιξε μπαλάρα, ρε παιδί μου. Αποκλείστηκα, ξέρω εγώ, από μία Τσέλσι. Θυμάστε, οι Τσέλσι δεν μπορούσαν πουθενά, δεν μπορούσαν να κάνουν ούτε βήμα. Λέω τώρα, από τα πρόσφατα ευρωπαϊκά μάτς, τι να κάνω. Με κάναν κουδούνια. Δεν με κάναν. Και ένιωσα και στα δύο μάτς ότι τους έχω. Αυτό είναι νομίζω που στεναχωρεί πιο πολύ, που κάνει τον αποκλεισμό αυτό πιο επώδυνο. Αυτό πιστεύω. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν κάποιος θέλει να θρέψει με μυρολόγια, με κατάρες, με αφορισμούς, να σκίσει τις σάρκες της ομάδας, τι να πω ρε παιδιά, άμα νιώθετε έτσι, ας πούμε. Ή άμα βάζετε το δεστό χαπί εγώ, ή τον κάθε, ας πούμε, την κάθε, ξέρω τι κόλλημα έχει, έχει κόλλημα με τον, π.χ. παρά με τον Καντουρί, ξέρω εγώ, ή με τον Φερέιρα, ή με τον τερματοφύλακα, ή με τον έναν, ή με τον άλλον, με αυτούς που έφυγαν. Άμα λοιπόν νιώθεις ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα πεδίο που θες να βγάζεις όλη σου τη χολή, αν νιώθεις έτσι. Ή αν νιώθεις εσύ ότι στεναχωριέσαι πιο πολύ από αυτόν που λέει πονάω, αλλά στηρίζω ρε παιδί μου. Κάνοντας κριτική, ναι, τα λάθη που έγιναν, τα λάθη, οι παίκτες που δεν ήρθαν νωρίτερα, ξέρω εγώ, ή εκεί, αυτό, εκεί. Πείτε ό,τι θέλετε. Αλλά εγώ είδα μέχρι το 73 μία ομάδα που θα περνούσε. Τι να κάνουμε δηλαδή, πώς θα το δουλέψουμε αυτό. Και επειδή έκανε ένα λάθος ο Πιτσιρικάς, τώρα τι θα θάψουμε τους μικρούς. Δηλαδή μέχρι το 73 ο Μιχαηλίδης είναι super project και ο Τζόλης και τώρα ο αφορισμό. Ανάθεμα στα παιδιά. Δεν πάει έτσι. Ούτε λέω να κάνουμε αγιογραφίες, ούτε λέω ότι είναι όλα τέλεια, ούτε λέω ότι δεν έγινε και κάτι. Φυσικά και έγινε. Θα έκανες κάτι διαφορετικό. Τι διαφορετικό στα δύο μάτς. Να βάλω το πέναλτι, να πάει η μπάλα δοκάρι και μέσα, να μην κάνω τα προσωπικά λάθη, να... Τι. Οι ίδιοι παίχτες υπερέβαλανε αυτό. Και χθες έτρεξαν πάρα πολύ, πίστεψαν στην πρόκριση, δεν τους είδα φοβισμένους, υπήρχε σε κάποιους παραπάνω άγχος, ναι, το έλεγα όλες τις μέρες πριν ότι παιδιά... Τα μάτς με την Κράσνονταρ είναι πιο δύσκολα από ό,τι αυτά με την Μπεσίκτας και την Μπενφίκα, ειδικά που δεν είχαμε κανένα άγχος. Μπήκαμε στους ομίλους του Europa League, πάμε να παίξουμε στα ίσια το μάτς, τους πήραμε κι αυτούς και πήγαμε παρακάτω. Τώρα μετά από τον αποκλεισμό, γιατί έφυγε ο Ακπομ, γιατί ο Μαουρίσιο, γιατί αν ήταν ο Βιερίνια, γιατί αν ήταν ο Μάτος, γιατί πάντοτε αυτοί που δεν παίζουν, οι επιλογές είναι αυτές. Και με αυτές τις επιλογές περάσαμε και την Μπεσίκτας, περάσαμε και την Μπενφίκα και φτάσαμε ένα βήμα πριν. Αν τον είχαμε, αν παιδιά με το αν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αν. Αν πάμε με το αν. Η ομάδα αυτή έχει να δώσει πράγματα. Θα γίνουν πιστεύω και άλλες προσθήκες. Υπάρχουν σημεία που η ομάδα θέλει ενίσχυση. Και ναι. Φυσικά και μας ενδιαφέρει και το financial fair play, βεβαίως και τα αλλά κανένας δεν νομίζω ότι το μυαλό μας ήταν στο τι λεφτά θα μπουν στα ταμεία. Βεβαίως, δευτερευόντως, μπορεί να μας νοιάζει και αυτό, μας ενδιαφέρει να είναι η ομάδα ήρεμη και ήσυχη από αυτό το βραχνά. Βεβαίως, αλλά νομίζω κανένας δεν είχε αυτό το πρώτο πράγμα που ήταν στο μυαλό. Ήταν αν θα πάρουμε 11 εκατομμύρια, αν θα πάρουμε 25. Άλλα ήταν. Και ίσως τελικά σκεφτόμουν τώρα. Πριν ερχόμενος στο στούντιο, ότι ίσως τελικά ήταν γραφτό να είναι γεμάτη η τούμπα και να μην είναι άδεια. Όταν θα κουνηθεί το σεντόνι και όταν θα μπούμε στους ομίλους. Ίσως τελικά να είναι γραφτό να ήθελε η μοίρα να είμαστε εκεί και να μην είναι έτσι. Τώρα έγινε. Προχωράμε. Προχωράμε. Πάμε παρακάτω. Να δούμε κυρίως τι κρατάμε από αυτό τον δρόμο που διαβήκαμε, γιατί ζήσαμε σημαντικά πράγματα, γιατί πετύχαμε σπουδαίες προκρίσεις, αλλά μένει στο τέλος η πικρή αυτή γεύση ότι έφτασα ένα βήμα πριν, μέχρι το 70, ένα τεταρτάκι. Ένα τέταρτο, το πίστευα και λέω κάποιος, ένα γκολ. Πήγαινε το μάτσο όπως το είχα στο μυαλό μου ότι θα παιδευτούμε. Θα πάει 0-0 εκεί μέχρι το 80 και στο τέλος θα μπει ένα γκολ.
Από εμάς όμως. Και γίνεται αυτή η φάση που τη βλέπω και την ξαναβλέπω και δεν το πιστεύω πώς παίρνει τέτοια τροχιά. Ανάποδο τακούνι. Άμα θέλει ρουφιάνα να πάει εκεί, πάει εκεί. Και του στρώνεται στο δοκάρι, σουτ και πάει στα πόδια του, ρε παιδί μου. Τι είναι να πάει δοκάρι και έξω. Εντάξει, πώς θα το παλέψω αυτό. Δηλαδή, τι, τα συστήματα, ποιους τα βάλω, ποιους τα βγάλω. Συγκλονιστικός και χθες ο Καντουρί. Τι να πω για το παλικάρι. Τι να πω. Ελπίζω απλά να μην δούμε το φαινόμενο Μπίσεσβαρ στην περίπτωση του Καντουρί. Να μην κάνει δηλαδή τρεις ματσάρες στα ευρωπαϊκά και εξαφανιστεί στην Ελλάδα ή στα υπόλοιπα μάτς μέσα στη χρονιά. Να μην έχουμε επανάληψη του φαινομένου Μπίσεσβαρ που κάνει δύο ματσάρες με τον Άγιαξ και μετά τον ψάχνουμε ένα χρόνο. Είναι, όπως έχω πει, ο Τζον Κάρικτον σωσίας του κανονικού Μπίσεσβαρ που κάπου πιστεύω στο Ακαπούλκο πίνει το μοχίτο και του βρέχει η θάλασσα τα νυχοποδαράκια. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Εσύ είσαι, λέει ο φταίχτης, μου λέει ο Δημήτρης. Εσύ, λέει, είσαι το γούρι και δεν ήρθες μεσημέρι για εκπομπή. Σε σένα φορτώνω λίγο τον αποκλεισμό. Μακάρι να είναι έτσι, φίλε. Άμα ήμουν εγώ, μακάρι. Ας είμαι εγώ ο φταίχτης. Φορτώστε το σε μένα, δεν βαριέσαι. Αν πρέπει να το φορτώσουμε κάπου, αν πρέπει, λέω. Όχι, όμως. Και ο προπονητής, νομίζω, χθες και στα δυο μάτς τα διαχειρίστηκε όσο πιο έξυπνα μπορούσε. Τώρα, αν έπρεπε χθες να είναι πιο επιθετικός, αν έπρεπε, ξέρω εγώ, τι να βάλει νωρίτερα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Όταν μέχρι το 73 κρατάς εσύ και είχαμε και, είχαμε και τον έλεγχο. Δηλαδή, δεν είναι ότι αυτοί μας φυροκοπούσαν, χάνανε ευκαιρίες. Επίσης, χθες. Ένας πραγματικά υπέροχος Βαρέλα από τα παλιά. Τώρα δεν θέλω να πιάσω έναν τους ποδοσφαιριστές. Τους ευχαριστούμε για τις στιγμές που μας χάρισαν φέτος. Περιμένουμε. Αυτό που είπε ο Ρέμπε έχει πολύ βάση μέσα. Δεν περιμέναμε μέσα σε δύο μήνες. Είναι μια καινούργια ομάδα, παιδιά. Είναι μια καινούργια ομάδα που χτίζεται όχι για 15 και 20 μέρες. Είναι μια ομάδα που χτίζεται για να μας χαρίσει μεγάλες στιγμές σε βάθος τριετίας. Να πάμε να χτυπήσουμε πρωτάθλημα, να το πάρουμε, να πάρουμε κύπελα, να βγούμε βεβαίως στο Champions League. Δεν είναι, είναι ομάδα που πολύ γρήγορα έφτασε ένα βήμα πριν το σκολοπάτι, τις προέκυψε με τα μονά μάτς, με τις μεγάλες και σπουδαίες προκρίσεις, βεβαίως. Αλλά δεν νομίζω ότι όταν άλλαζε σε τόσο μεγάλο βαθμό το ρόστερ, όταν μπολιάστηκαν μέσα οι νέοι, όταν έφυγαν οι παλιοί, οι αρκετοί, όταν ήρθαν οι καινούριοι, ότι είχε κανένα στο μυαλό του ότι μέσα στο δίμηνο και μέσα σε 50 μέρες θα πάμε στους ομίλους του Champions League. Αδύνατον. Όχι αδύνατον. Μπορούσαμε. Το πίστευα και εχθές, μέχρι το 73, το πίστευα ότι κάποια στιγμή θα βάλουμε γκολ 1-0 γεια σας και θα προκριθούμε. Το πίστευα με όλο μου το είναι. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που χθες και χθες συμμετείχαν στην παγκόσμια βόλτα που κάναμε τηλεφωνική, συνδεθήκαμε με πάρα πολλά μέρη, τους ευχαριστώ που είναι εκεί. Ξέρω ότι το περιμένουν, το περιμένουμε και εμείς, το χαιρόμαστε, θα το ζήσουμε αυτό τις Πέμπτες. Ξέρω ότι τώρα ακούγουμε λίγο κάπως δυσάρεστος που λέω ότι θα ζήσουμε ευρωπαϊκές στιγμές, γιατί είναι πολύ νοπή η πίστη που είχαμε για το Champions League, για τους ομίλους του Champions League, δεν ήταν να γίνει τώρα. Και ακούγεται ίσως κάπως το πάμε στο Europa League. Καμία υποτίμηση. Θα ζήσουμε και εκεί ωραία πράγματα. Θα ζήσουμε και εκεί μεγάλες στιγμές στο Europa League. Ευρωπαϊκές. Που με τις νίκες, με τους βαθμούς που θα συλλέξουμε εκεί, θα στρώσουμε και ένα πιο εύκολο δρόμο για να μην παίζουμε κάθε φορά ομίλους πριν μπούμε στους ομίλους. Μόνο εμείς τέτοιο πράγμα. Μόνο εμείς πρέπει να φάμε τη σάρκα μας. Να δώσουμε όλοι μας το είναι, να περάσουμε από συμπληγάδες για να πάμε να παίξουμε στο Champions League. Γι' αυτό και θα είναι γλυκό σαν νέκταρο όταν το πετύχουμε, γιατί και αυτό θα έρθει να επιβεβαιώσει αυτό που λέω όλα αυτά τα χρόνια, τα 22 πίσω από το μικρόφωνο, σαν ΠΑΟΚ τι μας δόθηκε εύκολο. Πού ήταν στρωμένος με βελούδα ο δρόμος μου για να είναι τώρα. Τι μου δόθηκε εύκολα. Τι κατέκτησα χωρίς κόπο, χωρίς μόχθο, χωρίς θυσία, χωρίς υδρότα, χωρίς αίμα. Τι, πείτε μου τι για να γίνει τώρα.
Ποτέ. Τίποτα. Άρα και εδώ, μέσα από δυσκολία, μέσα από αντιξοότητες, μέσα από κυνήγι, γιατί εγώ βάζω και τους διαιτητές μέσα αυτά τα χρόνια, δεν μιλάω μόνο για τώρα, για χθες, μιλάω γενικά τα τελευταία χρόνια, ανελαίει το κυνήγι. Μέσα λοιπόν από τέτοιες αντιξοότητες επιβεβαιώνω αυτή τη ρίση. Επιβεβαιώνω ότι τίποτα, μα τίποτα δεν μου χαρίστηκε, τίποτα δεν κατέκτησα σε βάθος ιστορίας, σε βάθος χρόνων, χωρίς πραγματικά να λιώσω, χωρίς να τα δώσω όλα, χωρίς να κοπιάσω. Γι' αυτό και ό,τι πέτυχα έχει τόσο τεράστια αξία. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε! Δεν είπα καν χορηγούς, θα τους πω στο τέλος. Πάμε γραμμές γιατί να βοσβήνουν τα λαμπιόνια. Ένα μήνυμα μόνο θέλω να δώσω στο Σίμω. Γεια σου Σίμω μου. Λέει δες το από τη θετική πλευρά. Εγώ παοξής δεν είμαι, δες το από τη θετική πλευρά. Λέει σήμερα που η ομάδα σου απέτυχε θα έχεις γραμμές. Φίλε, πρώτον, φαίνεται ότι είσαι άπειρος και καινούριος. Δεν περιμένω τη δυστυχία του ΠΑΟΚ για να έχω γραμμές και νούμερα. Αυτό είναι που θέλω να σε πληροφορήσω. Δεν περιμένουμε δηλαδή για να έχουμε γραμμές να στραβώνουν τα μάτς. Δεν είναι μια τέτοια εκπομπή. Φαίνεται ότι είσαι λοιπόν νιόφερμος. Οπότε σε ενημερώνω να ξέρεις. Εδώ έχουμε κόσμο χωρίς να περιμένουμε να στραβοπατήσει ο ΠΑΟΚ. Αυτά είναι. Εντάξει. Απλά σε ενημερώνω να ξέρεις. Πάμε στις γραμμές. 23-10-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον Θοδωρή. Καλώς τον. Καλό μήνα. Α, ναι. Και καλό μήνα. Παρεπιπτόντως. Με υγεία. Πάντα. Έχω διαγράψει 3 μέχρι τώρα. Καλά. Εντάξει. Τώρα αυτό, οκ. Okay. Εντάξει. 3 διαγραφήκανε και δεν γυρίζουν πίσω. Γιατί το μόνο που δεν χρειάζεται σε αυτές τις στιγμές είναι η μύρλα. Είναι όχι, κατανοητή είναι. Η κριτική, ναι, είναι πολύ κατανοητή. Όχι, δεν είναι κριτική, φίλε. Όχι, κριτική, λέω, ναι, λέω. Άλλο η κριτική, όχι. Άλλο, παιδιά, η χολή, η ισοπαίδωση. Πραγματικά σοκάρομαι από κάποιους. Και μου βάζουν και υποψίες, βέβαια, έτσι. Μου βάζει και υποψίες. Ναι. Όποιος θέλει, ας κάτσει να ακούσει τη μύρλα, την κακία. Έχει πολλούς. Όποιος θέλει. Έχει πολλούς. Θα έχει πολλούς χαρούμενους. Έχει πολλούς σήμερα, πάρα πολλούς σήμερα θα. Κανένα πρόβλημα. Κανένα. Και αν δεν σας αρέσει αυτό που ακούτε εδώ, κουμπάκι, κανένα πρόβλημα. Αλλάξτε μας, βάλτε τέτοιο, βάλτε μουσική. Ακριβώς. Κανένα. Για μία ακόμα φορά, αυτή η τάνα, η τύχη, μας γύρισε την πλάτη. Ναι. Για μία ακόμα φορά. Αυτά τα δύο. Ατυχία και λάθη. Δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις φορές. Δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα ούτε από τους παίκτες, ούτε από τον προπονητή, ούτε από κανένα. Μα τι παράπονο να έχουμε. Τα έδωσαν όλα. Είχε στριμώξει, τους είχε βάλει μέσα στο τέρμα, είχε τελικές, είχε προσπάθειες και ήρθε πάλι αυτή η τύχη, η ρημάδα. Ναι, παιδί μου, εγώ σου λέω, Θοδωρή μου, δοκιμάζουμε τη σέντρα αυτή 100 φορές. 100 φορές. Και λέμε, ναι, ξανακάντω ρε παιδί μου. Δηλαδή ανάποδο τα κούνι να χτυπήσει πίσω και να πάει. Πρόσεξε, μπορεί να πάει στον τερματοφύλακα πάνω, στον Ζίφκοβιτς. Μπορεί να πάει στο δοκάρι και έξω. Μπορεί να πάει κόρνερ. Ναι, εκεί, πήγε εκεί. Τι να λέμε τώρα. Ίσα-ίσα είναι ένα νεαρό παιδί, εξελίξιμο παιδί στον ΠΑΟΚ. Τα κάνω. Μην του φορτώσουμε τώρα. Τα κάνω, τα κάνω. Δεν οφείλεται εκεί ο αποκλεισμός. Τέλος. Το χειρότερο μπορούμε να κάνουμε. Τέλος. Δεν σταματάει εδώ. Περάσαμε και άλλες στιγμές τέτοιες και πάλι τα δέκαμε στα πόδια μας. Δεν είναι. Φυσικά. Δεν είναι τώρα. Και δεν είναι, παιδιά, και δεν είναι αποκλεισμός ευρωπαϊκός. Θα ήταν σήμερα, θα συζητούσαμε αλλιώς αν ήμασταν εκτός Ευρώπης. Πάλι. Έτσι. Τα έχουμε πει αυτά. Τα έχουμε πει. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε εδώ, προχωράμε μπροστά. ΠΑΟΚ δεν αλλάζουμε τίποτα. Ό,τι και να γίνει, θα είμαστε ΠΑΟΚ. Καλά αυτό. Πιο πολύ. Ό,τι και να γίνει. Πιο πολύ. Έγινε, Θοδωρή μου. Σε φιλώ. Σε χαιρετώ. Ζούμπου σου, αδερφέ μου. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Πάμε τώρα. Πάμε. 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 Κάρε στα περμητίζω Λεβαντάρσκια στο πληκατόριο. Που σημαίνει. Επιτρέπεται να παίζεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίγρα και με κουφάλα νεκροδάφτη. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Έτσι εννοείται. Τι έγινε ρε Κωστή. Τι να γίνει. Και όταν χάνουμε ένα αποτέλεσμα, όλο κάτι συμβαίνει. Όταν κερδίζουμε χαχαχά και χουχουχού και έτσι. Τώρα τόση μύρλα. Τόση.
Όσοι δεν γνωρίζουνε, θα μ' αφήσει, εγώ θα κλείσω σε παρακαλώ. Δεν κάτσε ο πολιτικό. Ό,τι θέλει. Ό,τι σου μίλησε, κάτσε πέσω και δεν ξέρω. Μια φορά κι εγώ να τα πω. Ό,τι θες. Όσοι δεν γνωρίζουνε, γιατί ο Μάτος δεν έπαιξε. Να πάνε να μάθουνε, είναι επιλογή του Μάτος. Όσοι δεν γνωρίζουν γιατί ο Άκμο έφυγε, γιατί τελείωνε το συμβόλαιό του και έπρεπε να πάει στην πατρίδα του και έκλαιγε για να πάει, ας πάνε να μάθουν και τελείωνε και το συμβόλαιό του και έπρεπε να τα πάρουμε αυτά τα χρήματα που δικαιούμασταν. Όσοι μιλάνε για το Βιερίνια, ήταν επιλογή δική του και τα έχεις πει πολλές φορές πώς θα το προσέφερε η διοίκηση του ΠΑΟ. Όσο για το Ζαμπά, να μην τα πω όλα, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι θα τολμήσουν εμένα προσωπικά να με κάνουνε καζούρα, ένα πράγμα να ξέρετε, ζουμπουσάκια και παοξίδες όλοι. Θα το ρωτήσετε τι ομάδα είναι, τι έκανε η ομάδα του, ποιους απέκλεισε και πότε θα κληρωθεί αυτή την εβδομάδα. Σωστό. Σωστά. Συνεννοηθήκαμε. Αγόρι μου, μη μου συγχύζεσαι, δεν θέλω. Ήρεμα. Παύλε μου, ήρεμα, σε παρακαλώ. Όχι, ήρεμα. Κοίταξε, εγώ δεν κοιμήθηκα καθόλου. Γιατί κανένας δεν κοιμήθηκε. Κανένας δεν κοιμήθηκε. Και πήγα στον καθρέφτη, δεν ξέρω, με ενοχλούσε το μάτι μου και έγινε σαν μπαλόνι από τη στεναχώρια, δεν ξέρω. Ούτε γιατρό θέλω τίποτα, με νερό του κατέβασα λίγο και νομίζω ότι θα κατέβει. Ήρεμα, γι' αυτό σου λέω. Ήρεμα. Χτύπησε εκεί. Ηρεμία. Ηρεμία. Αν και κάτι άλλο θα σε παρακαλέσω, κοστί πάρα πολύ. Ναι. Επειδή δεν πρόλαβα στην προηγούμενη εκπομπή. Τελείωσε ο χρόνος του παιδιού. Ναι. Το παιδί δεν φταίει, είναι και ίσως άπειρο. Δεν μπορώ να τον κρίνω γιατί έγινε αυτό το έκτρωμα. Λοιπόν, βγήκε κάποιος από αντίπαλη ομάδα, δεν θα πω ούτε το όνομά της αντίπαλης ομάδος, και αποκάλεσε τον Μιχαηλίδη Μπακαλιάρο. Μπακαλιάρο! Παλικάρι μου, Μιχαηλίδης. Τι να πω. Και όσο όλη σου η ομάδα και το γήπεδό σου. Μην ασχολείσαι καν. Μην ασχολείσαι. Κάτω τα χέρια από τον Μιχαηλίδη, κανείς δεν θα τολμήσει να πιάσει στο στόμα του. Φυσικά. Εννοείται. Ειδικά στους πιτσιρικάδες. Και μεγαλομέτωχο που φοράει το σήμα του ΠΑΟΚ. Ειδικά στους πιτσιρικάδες. Ειδικά στους πιτσιρικάδες. Έγινε, Παυλάρα μου. Μπιζίμ ΠΑΟΚ, αδερφέ και μου. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα. Μπιζίμ ΠΑΟΚ. Πάω και ξέρω ψωμί, ρε. Πάρτε το απόφαση. Αγόρι μου. Γι' αυτό είμαστε πάω. Εννοείται, γι' αυτό. Γι' αυτό. Καλό μήνα. Γεια σου, Παυλάρα μου. Γεια σου, Παυλάρα μου. Και μη μου συγχύζεσαι. Η μεγαλύτερη ηλικία, παιδιά, προσέξτε καλά. Προσέξτε τώρα. Με τις εντάσεις, με αϊπνία, με τους σφιγμούς να πούμε να χτυπάνε σαν τύμπανο, προσέξτε καλά. Ναι. Γεια σας. Έπιασα το υπονοούμενο. Καλώς το. Καλώς το. Ελαμένιο μου. Εμείς και σήμερα ζουμουσούμε τον Κωστή και με τους συντριβανίσκους. Εμείς κοντά και στην ομάδα. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτε. Πάω στα εύκολα, πάω κάρα στα δύσκολα. Αυτό που μου γράφει η Ανθή είναι, παιδιά, είναι νόμος αυτό. Εμείς έτσι άκουσα το νιώθουμε. Άκουσα με, φίλε. Ναι. Με ακούς πως ακούγουμε, έτσι. Με ακούς πως ακούγουμε. Όμορφες κουβέντες. Λοιπόν, είμαι πανευτυχής γιατί το ταξίδι συνεχίζεται. Όσο για τους ζητιάνους του ελληνικού ποδοσφαίρου εδώ στην περιοχή μας, απαγορεύεται να μιλάνε και να χαίρονται γιατί το γαλατάδικο της γειτονιάς δεν έπιασε τα 1500 ευρώ παράδειγμα και είναι στα 1200. Ζητιανέψε στη γωνία και αφήστε εμάς να πηγαίνουμε στην Ευρωπούλα. Μια νομίζω χαρά. Ότι είμαι σαφής. Ξεκάθαρος. Αυτή ήταν η απάντησή μου στο Σιμάκο. Στους Σιμάκους μάλλον που σου στείλε μήνυμα. Ξεκάθαρος. Εντάξει. Ζητιανά ναι. Για της περιοχής μας. Δεν μου γράψε ότι δεν ξέρω τι ομάδα είναι. Απλά λέει δεν καλύτερα. Δεν είναι δικός μας. Ναι, δεν παιδί, είναι δικός μου, μας και τολμάει. Τι τολμάς να πεις. Δεν μπορείς να μας αφαιρέσεις. Όχι, μου γράφει δεν μπορείς να μας αφαιρέσεις τη χαρά μας. Άμα έχεις λέει. Διάβασέ το λέει άμα έχεις. Φίλε, έλα εδώ να δεις αν έχω. Έλα. Έλα, μόνος σου να δεις, μόνος μου είμαι, έλα. Λέω το Σοφού και Φράγκον, έλα. Στον τρίτο λοιπόν, είμαι. Του, έλα λίγο να δεις. Σίγουρα. Εσύ δεν έτσι, όχι προφανώς αυτός έτσι τα ζυγίζει. Το αν θα διαβάσει ένα μήνυμα ή όχι, σημαίνει αν έχεις αρχή ή δεν έχεις. Έτσι λοιπόν, αν εσύ έτσι τα ζυγίζεις, έλα φίλε να δεις. Μα εδώ δεν σε ακούει τακτικά. Ρε, έλα ρε παιδί μου, έλα. Δηλαδή, δεν είναι κανένας, είμαι μόνο μου, έλα λίγο να δεις. Έλα να ελέγξεις αμάτες. Έλα. Να δεις. Λοιπόν, αν εσύ τα ζυγείς έτσι, θα φοβηθώ τι να διαβάσω το μήνυμα. Έχουμε τη σιγουριά της ομάδος μας, όπως είπε και ο Παυλάρας, ο Μικρούλης θα έχει να μάθει πολλά, ακόμη συγγνώμη που τον αποκάλεσα Μικρούλη, ο παιχταράς αυτός
που σε. Μα μικρούλη είναι σε ηλικία. Νέα παιδιά είναι. Νέα παιδιά, δεν το λες υποτιμητικά. Εμφανίσεων έτσι ακριβώς. Πιτσιρικάδες, θα πέσουμε τώρα στον πιτσιρικά μας, να του κόψουμε τη, δεν το δρόμο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αυτά τα κάνουν κομπλεξικοί. Μα τελείωσε και να. Και πες μας εσύ. Με το ποδόσφαιρο. Και εγώ πάλι για μια φορά και με αυτό θα κλείσω να πω. Όλοι παγιδευμένοι σε ένα σύστημα του Λότο, του Πρώτο, του Προπό και δεν ξέρω τι, που μόλις χάσουν τα 13 ευρώ που παίξανε, τραβάνε τα μαλλιά τους και βρίζουν τους πάντες. Δεν είναι έτσι ο φίλαθλος. Ο φίλαθλος μόνο χειροκροτεί και φεύγει στεναχωρημένος ή χαρούμενος. Λοιπόν, φιλιά, δεν τρέχει τίποτα. Γεια είμαστε σου, στην Μένιο. Ευρώπη και θα αντιμετωπίσουμε ομαδάρες. Τα φιλιά μου, Κωστή μου. Γεια σου, Μένιο μου, γεια. Φιλιά στο Λαγκαδά. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλό. Καλώς, καλώς το παιδί. Καλώς το Γιώργη. Καλημέρα Παπλάρα, και καλό ήρεμα, μήνα. Δεν θέλω, ναι, έτσι δεν θέλω, παιδιά. Παπλάρα, προσέξτε είναι... καλά, μην έχουμε τώρα στενοχώριες. Όλα είναι μέσα στη ζωή, τι να κάνουμε. Προσοχή. Όπως έλεγε και ο μεγάλος προπονητής ο Σιμ, η πόρνη μπάλα. Ακριβώς. Δοκάρι εμείς στη Ρωσία. Χαμένου μπέναλτι στη Ρωσία. Ναι. Χαμένες ευκαιρίες στη Ρωσία. Ναι. Εδώ τα ίδια. Εντάξει. Δοκάρι αυτή και επιστρέφει μπάλα. Στα πόδια του. Στρωμένη. Πρώτη φορά βλέπω η μπάλα στο δοκάρι να φεύγει αντί να φύγει ευθεία ή να φύγει δεξιά. Να φεύγει. Αριστερά στα πόδια του. Αριστερά στα πόδια του πάνω. Μα όχι, το γκολ του Μιχαηλίδη, το αυτογκόλ, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα Γιώργο, μάμα το προσπαθήσουμε 100 φορές. Πόσες φορές θα το πετύχει, δηλαδή έτσι, το βήμα πάνω πίσω. Τόσα χρόνια βλέπουμε μπάλα. Τόσα χρόνια βλέπουμε μπάλα. Τι να πω, τι να πω. Χώρια αυτό. Τέτοιος εκνευριστικός αυτός ο οποίος μετέδει... Όχι, δεν μπορώ, φίλε, αυτό πραγματικά δεν μπορώ. Ελληνική ομάδα είμαστε, δεν είμαστε ούτε Βουλγάροι, ούτε Τούρκικη ομάδα, ούτε Σκοπιανή ομάδα, ούτε Αλβανική ομάδα. Το κλείσα, αδερφέ, τον ήχο δεν μπορούσα. Μπορούσα. Ναι, δεν. Τι είστε, ή θα πρέπει η ΠΑΕ να θέσει όρους. Ποιος θα μεταδώσει το παιχνίδι. Δεν το γουστάρω, ρε κύριε, αυτόν τον άνθρωπο. Τελείωσε. Τι πράγματα να φέρε. Αυτό είναι μίσος που έχουν σε εμάς. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν. Αυτό τους φωνάζουμε και σήμερα. Όσο για τους γειτονές μας. Ναι. Στην πόλη. Ας κοιτάξουν καλά. Καλά, δηλαδή, τι ασχολείσαι. Πραγματικά. Ο σύνδεσμος του Ολυμπιακού. Τι ασχολείσαι, γιατί ασχολείσαι, μη χάνεις καθόλου. Όχι, γιατί ασχολούνται με εμάς. Άσε να ασχολούνται με εμάς, γιατί άσε να ασχολούνται. Πάλι δανεικούς, πάλι ελεύθερος ποδοσφαιριστές. Τι να πεις τώρα. Από τον κάτω. Θα με βλέπουν στο Europa League, φίλε, να παίζω. Όμορφα. Τελείωσε. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι τώρα την Κυριακή, δεν είναι καμία μικρή. Αύριο. Θα πούμε αύριο για το μάτς με τον Όφη. Παυλάρη, υπομονή, σε παρακαλώ, ηρέμησε. Όπως ηρέμησα κι εγώ. Πήρα τα χαμπάκια μου. Αυτό είναι. Τι έχουμε πάθει. Από και κάτι, δεν είμαι προληπτικός. Αλλά ρε παιδιά, αυτή την ετοιμασία μην την ξαναφορέσετε. Την άσπρη, ε. Ναι. Και εγώ μόλις το είδα χθες, μου πέρασε από το μυαλό, αλλά τέλος πάντων. Ότι με την άλλη, με την ψηλή τη ρίγα, κάναμε δύο προκρίσεις μεγάλες. Και ναι, αυτή, τέλος πάντων. Εντάξει. Τώρα, μετά ψάχνεις να βρεις το οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Ψάχνεις. Γιατί δεν ήρθες χθες το μεσημέρι, μου γράφει και ο Πάρης. Όπως έπαιξε εκεί οι ποδοσφαιριστές μου, αγαπημένα μου παιδιά, αυτό το πιτσιρικά του Μιχαηλίδη. Δεν το συζητάμε αυτό. Αγκαλιάστε το παιδί. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν, δηλαδή, στιγμή. Δεν το συζητάμε ούτε καν. Ούτε καν. Όσοι τώρα θελήσουν να φορτώσουν το παιδί τον αποκλεισμό είναι, πώς σου πω, εκ του πονηρού. Είναι βαλτί, είναι στημένοι. Δεν μπορεί να φταίει, να φταίει ο Μιχαηλίδης για τον αποκλεισμό. Άστο. Τι να λέμε τώρα. Πολλοί θα ήθελαν. Γεια σου, Γιώργη μου. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Θέλω εσάς τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Τους συντριβανίσους. Προσοχή. Διαχείριση στην στεναχώρια. Διαχείριση. Θέλει. Μην έχουμε στεναχώριες. Ναι. Γεια σας. Hello, good morning. Καλώς στη Φραγκφούρτη. Γεια σου, ρε Κωνσταντάν. Από χθες το βράδυ με στη γραμμή, ρε, με ξέχασες. Σε ξέχασα από χθες, ε. Πολύ, πολύ μεγάλη χαρά παίρνω που κάνουμε αυτή την επικοινωνία. Να το ξέρετε και θα την κάνουμε τις Πέμπτες. Ήθελα Τρίτη, αλλά οκ. Okay, είπαμε. Θα γίνει όταν θα είναι τίγκα η τούμπα. Ρε Κωστή, και να περνούσαμε στο Champions League θα το περνάμε. Το Europa μπορεί να το πάρουμε κιόλα. Σωστό και αυτό. Σιγά. Σωστό. Και που λε
ποτήρι είναι μισοάδιο, μισογεμάτο. Ναι. Εμένα το ποτήρι είναι μισογεμάτο πάντα. Εντάξει. Και αυτή είναι και κόνιο. Να, κοιτάξτε, για να τα λέμε όλα σε μια πρόταση μόνο. Η σημαντική πρόκριση ήταν αυτή επί της Μπεσίκτας που μας άνοιξε τις πύλες στο Europa League. Ένα είναι αυτό. Το ότι πήγαμε, αποκλείσαμε και την Μπενφίκα. Το ότι φτάσαμε με δύο εμφανίσεις τέτοιες που λες ρε παιδί μου, σε λεπτομέρειες, στα λάθη, στην ατυχία, φτάσαμε στην πύλη. Δεν νομίζω ότι το είχαμε προγραμματίσει φέτος με τις τόσες αλλαγές ότι θα πάμε ομίλους στο Champions League. Φτάσαμε πριν και μένει η πικρία. Δεκτό. Αλλά έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά. Χτίζεται ομάδα για τριετία, όχι για δύο εβδομάδες, παιδιά, έτσι. Έτσι λέω εγώ τώρα. Αυτή η ομάδα με τα παιδιά, με τα νέα παιδιά που έχουν, θα μας δώσουν πολλές χαρές. Φυσικά. Είναι ακόμη η αρχή. Όπως είπε, ποιος είπε, δύο μηνών ομάδα είναι. Δύο μηνών. Και έλεγα και μετά τις προκρίσεις δύο τις μεγάλες, παιδιά, κρατήστε λίγο χαρά και λίγο αγάπη από αυτή που δίνετε σήμερα για τη στραβή που θα έρθει. Να, ήρθε σήμερα που είναι στενάχωρη ημέρα. Λίγο. Την πιστεύουμε ή δεν την πιστεύουμε την ομάδα. Ή είμαστε σαν κάτι άλλος που κατηγορούμε του πανηγυριού. Γιούπι τζουμ ταρατατζουμ στη χαρά και μετά στη λύπη. Γεια σας, δεν ασχολούμαι και τέτοια. Δεν υπάρχει αυτό. Έτσι λέω. Αν γίνω σαν αυτούς, δεν αξίζω τίποτα. Μα τώρα τι, περιμένω, ας πούμε. Τους βλέπεις, ας πούμε. Οι γάβροι δηλαδή δεν πήραν ένα πρωτάλημα και τα γκρεμίσαν όλα, ας πούμε. Τα γκρεμίσαν όλα. Ρίχαν κορνέδες στους προέδρους τους. Τι να λέμε τώρα. Η μόνη λέξη που αξίζει σε αυτούς και σε κάποιους γείτονες είναι γελί, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχολούμαστε, ούτε να χαρακτηρίζουμε, ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Οκ. Sorry, παιδιά, άλλες ζωές, τις μεγάλες στιγμές που έρχονται. Γεια σου, Κωνσταντάν. Φιλιά στη Φραγκφούρτη. Πάμε εδώ. 2310-287-888. Μην καλείτε άλλο. Εσείς οι πέντε που έχω μέσα τις γραμμές και μετά θα πάμε σε διάλειμμα. Ναι, καλημέρα. Έλα, Κωστάκη. Συγχωρέστε μου και τη φωνή, γιατί με αποξενύχθηκε εγώ και βγαίνουν κάτι κοκόρια να πούμε. Έλα Κωνσταντίνε μου. Καλό το χορευτή. Έλα, αδερφέ. Τι γίνεται, αγόρι μου, καλό μήνα. Εδώ είμαστε. Όλα καλά, παιδιά. Λοιπόν, μπράβο καταρχής την εισαγωγή που έκανες. Μπήκες με το τραγούδι που έπρεπε. Έπρεπε να βάλεις μία πεντάδα έτσι όπως ήσασταν πιο μπροστά να πείτε και κάνα σύνθημα. Τώρα περίμενε. Γιατί, όχι τώρα. Περίμενε. Έλα. Είσαι μία ουσία μαγική. Εδώ, έλα. Είσαι ένα βοτάνο μονάδικο στη γη. Άλλος. Έλα. Τέταρτος, πέμπτος, έλα. Όπου και να παίζεις. Πάμε. Θα ακολουθώ. Πάμε, σας έχω όλους. Πάμε. Δικεφάλες ορκίζω να παίζεις. Θα σε ακολουθώ, δικεφάλες ορκίζομαι για σένα μόνο ζω. Πέντε έχω, δεν σας ακούω όλους. Δεν ακούω φωνούλες. Α, μπράβο. Έλα όλους. Κωστάκη. Έλα, περίμενε λίγο να δω ποιοι είναι, περίμενε. Εδώ, στη δεύτερη, ναι. Εδώ ποια παιδιά είναι. Ναι. Έλα. Τζουμ, παιχνιδάκια και τα κοσιδάκια. Α, περίμενε. Αν σου πάω, δεν γίνεται με κοσιδάκια. Περίμενε, εδώ άλλος, ναι. Ναι. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Τέταρτος, ναι. Κολομπάμπουε. Άλλος, πέμπτος. Ο πέμπτος, ναι. Καλημέρα, καλό μήνα. Λοιπόν, έρχομαι. Σας έχω όλους. Έρχομαι. Έχω υπογράφει Κωνσταντίνο, ναι. Πάμε, γεια σας. Δεν θα ασχοληθώ με οπαδούς άλλων ομάδων. Εντάξει, Καζούρα, η Ζήλια, ούτε ένα άλλο. Ναι. Μόνο με τις Κασάνδρες τις δικές μας, τις ασφρόμαυρες. Όχι τα παιδιά που είναι στην επαρχία και στο εξωτερικό που τα ακούσαμε με χαρά εχθές, αλλά αυτούς που είναι 100, 200, 300 μέτρα. Από το γήπεδο 500 και κάθονται λένε ό,τι να είναι. Ξέρω γιατί. Okay. Καθίστε στο καφενείο και πείτε ό,τι να είναι. Μην βγάζετε χολή. Αφήστε τα παιδιά να τραβιούνται αυτοί που πρέπει. Δεν λέω μόνο για το γήπεδο. Δεν θα πω για το μάτς, έτσι είναι. Δεν κοιμηθήκαμε με την Μπενφίκα από χαρά. Μας βοήθησε και η τύχη. Εψές δεν μας βοήθησε και η τύχη. Τελείωσε το παραμύθι. Yeah. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, Κώστα. Ένα πράγμα εγώ θα πω μόνο. Δεν έχω απέτηση να πάνε 2-3 χιλιάδες στο Μακεδονία Παλάς. Μπορούν να πάνε 500 άτομα να προστατέψουν τα περιουσιακά στοιχεία αυτά τα παιδιά. Τα δικά μας τα παιδιά. Και δεν θα μείνουν ούτε σε Μάτος, ούτε σε Βιερίνιες, ούτε σε Μαωρίσιος, τίποτα. Ναι. Αν είναι να πω και για τον Μούσλι, να πω και για τον Σορλέν και για τον Φιλομένο και για τον Ιντάζ και για τον Λίνο. Ναι. Όχι. Ναι. Εμείς είμαστε ΠΑΟΚ. Τα παιδιά να τα προσέξουμε, γιατί ήταν μια δύσκολη προσπάθεια. Το Champions League δεν παίζαμε με Λίμα, δεν παίζαμε με Σλάβιες και με τις άλλες πώς τις λένε, τις ξεχνώ τώρα. Ναι. Και στηρίξουμε τα παιδιά. Βίντε και τα λοιπά. Ναι. Μπράβο, να πάνε τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά που τα κράζουν όλοι.
διάφοροι που τα λένε ότι είστε έτσι, έτσι και αλλιώς, θα πάνε εκεί, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, να πάρουν την ομάδα από το Μακεδονία Παλάς, να την ανεβάσουν πάνω στην Τούμπα, να αρχίσουμε από την αρχή. Τελείωσε. Να στηρίξουμε την ομάδα μας. Τέλος, εγώ αυτό λέω. Γεια σου Κωνσταντίνε. Εδώ θα φανούμε, εδώ θα φανούμε πόσο οπαδοί είμαστε. Όχι στα εύκολα. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Φιλιά, γεια σου Κωνσταντάν. Ζουμουσού, μη μαζέτε τίποτα. Αφήστε τους αμώνες της Μικόνου, θα τους φτάσουμε. Θα τρέχουνε πάλι, να το ξέρετε. Εννοείται. Πιστέψτε στην ομάδα. Εννοείται. Γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια, γεια. Πάμε εδώ. Ναι. Εδώ πέσαμε. Πάμε εδώ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλώς τον, έλα Χρυσταρά. Έλα. Καλό μήνα, καλό μήνα. Καλό μήνα. Σας έβαλε, είπατε και σύνθημα, είπαμε και ουσία μαγική. Έλα. Κοίταξε, όπως είπε και ο κύριος Κώστας πριν, ο ΠΑΟΚ είναι πιο πολύ στα δύσκολα, ρε παιδιά. Πότε είναι στα εύκολα? Τα εύκολα είναι ελάχιστα. Και τι είχαμε εύκολο στο τέλος-τέλος? Ναι, ποτέ δεν είχε, αλλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι, πιστή μου, και τον δρόμο σου να τον διευκολύνεις. Εμείς δυστυχώς κάνουμε πολλές φορές ό,τι μπορούμε και να τον δρόμο μας να τον βάζουμε περισσότερα εμπόδια. Γι' αυτό μιλάω τώρα για το Europa League, που αυτό θα μας στρώσει έναν πιο εύκολο δρόμο. Για το επιβάλλεται η ομάδα και να ενισχυθεί. Βέβαια. Εγώ δεν θα πω με τι χρήματα θα ενισχυθεί. Όχι, και όχι, τι θα κάνει, δεν τελειώσαμε. Πώς θα μπορέσουν συμφωνώ, να κάνουν. Συμφωνώ. Η ομάδα με αυτό το υλικό δεν μπορεί να αντέξει και δύο και τρεις οργανώσεις. Θέλει προσθήκες. Όποιος λέει το αντίθετο δεν έχει ιδέα από πού. Θέλει προσθήκες. Πρέπει αυτά τα παιδιά που είναι τεράστιο θησαυρό, τα παιδιά τη Ακαδημίας του ΠΑΟΚ. Έτσι, έτσι. Να πλαισιωθούν από έμπειρους παίχτες. Ο Μιχαλίδης εχθές μέχρι να γίνει το λάθος είναι εκπληκτικός. Εξαιρετικός. Κάνει τρομερή εμφάνιση. Εξαιρετικός. Γυρίζει είναι με ψυχραιμία στο πρώτο ημίχρονο κάποια στιγμή την μπάλα με το κεφάλι πίσω, λες και είναι 30 χρονών. Τι να πούμε για το παλικάρι. Ήταν, ναι. Και στη φάση 20 μου το αυτογκόλ, αν η μπάλα δεν βρει πάνω στο Μιχαλίδη, πάει στο Μπέρκ που είναι έτοιμος να μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Έξε. Η ομάδα δυστυχώς για μένα, εγώ θα το πω, δεν ξέρω παιδιά, ορμήξτε ούτως ή άλλως πλέον στον ΠΑΟΚ είναι καινούργια ομάδα. Τι είναι αυτό, παιδιά. Κάνει δηλαδή κριτική, τον ορμάμε. Μα τι γιατί. Για μένα εχθές το παιχνίδι το χάνει ο προπονητής με τις αλλαγές του. Η ομάδα και οι τρεις αλλαγές που κάνει βγάζει τους τρεις πιο έμπειρους παίχτες, τους τρεις αρχηγούς και δεν έχει μετά από εκεί και πέρα ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος. Ναι. Το παιχνίδι ήταν ιδανικό εχθές για να γίνει αυτό που έλεγες εσύ, να πάει μέχρι το 80 στο 0-0, να κάνεις μισή φάση και να το πάρεις να τελειώνεις. Να ναι. Όταν βάζουμε ένα παιδί, γιατί άκουσα ότι ο Αγγέ δεν κάνει το ένα το άλλο, ο Αγγέ είχε να παίξει 6 μήνες, έτσι, τελευταίο του παιχνίδι ήταν το Μάρτιο με την Αντ, με την Ισ μάλλον, και ήρθε προχθές πριν από 4 προπονήσεις. Δεν μπορώ εγώ να κρίνω έναν παίχτη που δεν έχει ιδέα που ήρθε για το αν είναι καλός ή κακός. Θα τον κρίνουμε φυσικά σε βάθος χρόνου. Εδώ ο Μίσης έμεινε 6 και 8 μήνες και δεν το συζητάμε. Η ομάδα δυστυχώς σε κάθε κρίσιμο παιχνίδι που πάει για το Champions League, Κωστή μου, πάει με μια σοβαρή έλλειψη. Πέρυσι πήραμε βιαστικά επειδή δεν είχαμε χάφ τον Εσίτη και πήγαμε να παίξουμε τον Άγιαξ, αν θυμάσαι. Ναι. Φέτος πήραμε βιαστικά σεντερφόρ τελευταία στιγμή. Το 13-14 με τη Σάλκε πήγαμε χωρίς στόπερ, είχαμε πάρει τρεις μέρες πριν τον Βιτόρ. Η ομάδα κάνει λάθη. Πρέπει επιτέλους να αποκτήσουμε μια σταθερή φιλοσοφία, να μην αλλάζουμε τη μία χρονιά έμπειρους παίχτες, την άλλη χρονιά 18χρονο, την άλλη χρονιά 27. Και να μείνεις προσιλωμένος σε αυτό το οποίο επιλέγεις, αυτό το πλάνο. Αυτό το οποίο θέλεις να πρεσβεύεις, θέλεις να παίξεις με νέα παιδιά, να τα πλαισιώσεις με έμπειρους και από εκεί και πέρα να πουλάς όπως είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Κάντο, κάντο όμως με τακτική, με πλάνο, για να μην αλλάζουμε συνέχεια και στεναχωριόμαστε. Και, αυτό να μην αλλάζει από ένα αποτέλεσμα. Και από μία στραβή. Όχι, έτσι. Όχι, δηλαδή, το πλάνο που έχεις και το ακολουθείς, αλλήμωνο τώρα δηλαδή να αποσύρουμε την εμπιστοσύνη μας στις ακαδημίες ή στους πιτσιρικάδες. Έτσι, δεν το συζητάω. Έτσι, όπως επίσης. 20χρονος στόπερ να μην κάνει λάθη. Όπως επίσης, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έρθουν έμπειροι παίκτες, πρωτοκλασάτοι, παίκτες που θα πλαισιώσουν για να βελτιώσουν και τους πιτσιρικάδες. Έτσι το ότι. Χθες οι καλύτεροι σου παίχτες ήταν οι έμπειροι σου, αυτοί που ξέρουν πρωταθλητισμό. Μεγάλο μάτς κάνει και ο Καντουρί και ο Βαρέλα. Καντουρί, ο Βαρέλα, γιατί ο Κρέσπο είναι άσχημος. Ο Κρέσπο ξέρετε. Μπροστά, τι να πούμε. Όσο υπήρχε ο Κρέσπο, ο Καμπελά δεν υπήρχε στο γήπεδο. Τι να πούμε. Συγκινητικός. Χθες ήταν όλες οι συνθήκες, γι' αυτό μας στεναχώρησε πάρα πολύ. Γιατί ήταν μια ομάδα που δεν ήταν ανώτερη μας. Είχαμε εκπληκτική διαιτησία, να το πούμε, η καλύτερη διαιτησία που έχουμε στα προβληματικά Champions League εδώ και χρόνια. Ναι. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Είχαμε τον αντίπαλό μας, χωρίς τον καλύτερο του half, χωρίς έναν από τους καλύτερους extreme και ουσιαστικά χωρίς center forward. Ναι. Έτσι. Ήταν μια τεράστια ευκαιρία. Αυτό δεν σημαίνει ότι τώρα θα υποτιμήσουμε το Europa League και το έχουμε πάρει 5-6 φορές.
Θα πάμε να κάνουμε μια καλή πορεία και αν είναι δυνατόν να πάμε και μέχρι τους 32, τους 16, όσο μπορεί η ομάδα να προχωρήσει για να έχει και ένα οικονομικό όφελος, αλλά κυρίως να μπορέσει να αποκτήσει ξανά το πρεστίζ που έχει τρωθεί τα προηγούμενα χρόνια. Έγινε, Χριστάρα μου. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα, Κωστή. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε εδώ. Γεια σας. Μην καλείτε αυτοί που είναι μέσα, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Θερμή παράκληση. Ναι, καλημέρα. Έλα, σας δίνει. Καλώς τον, παιδί. Καλώς τον. Θοδωρής. Έλα, Θοδωρή. Καλώς τον. Θα εκπλήξω τον Κολομπάμπο και θα πω ότι συμφωνώ όλα μαζί του. Ναι. Εντάξει, γιατί, αφού σωστά τα είπε, γιατί να εκπλήξεις. Είναι σωστά, γιατί το κακό είναι ότι όσο ήταν καλά τα αποτελέσματα, εθελοτυφλούσαμε. Εντάξει. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε κάποιες αδυναμίες της ομάδας. Νομίζω ότι και μετά τις νίκες είπαμε ότι η ομάδα δεν είναι, ξαφνικά δεν γίναμε υπερομάδα, ότι θέλει ενίσχυση σε συγκεκριμένες θέσεις. Είναι υπερομάδα, Κωνσταντίνε, ναι. Αλλά σίγουρα και τον... και την κοντή μνήμη την είχαμε, δηλαδή το Φερέρα τον κάναμε μία νυχτή. Όχι, μα γι' αυτό έλεγα εδώ. Ξαφνικά δεν έγινε η προπονητάρα, ούτε πέρσι ήταν ο άχρηστος. Πρέπει να υπάρχει μια μέση κατάσταση, ναι. Και για τον τεχνικό διευθυντή τον θεοποιήσαμε. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει πράγματα. Είπαμε, έκανε καλές κινήσεις. Το timing, ναι. Σίγουρα ήταν ένα κλικ, ίσως δύο κλικ πίσω. Ναι. Ναι. Καμία θεοποίηση. Αλήθεια. Είπαμε ότι έχει δείξει πολύ καλά δείγματα μέχρι τώρα. Αυτό το πράγμα πρέπει να έχει διάρκεια. Έχει ακόμα κενά η ομάδα που πρέπει να καλυφθούν. Έτσι, δεν έχουμε καμία πρεμούρα να κάνουμε εικονίσματα, αγιογραφίες. Έτσι. Εγώ θα πω και κάτι ακόμα, παρόλο νομίζω το ξέρεις πολύ καλά, ότι είμαι ένας από τους μεγαλύτερους φαν και του Βαρέλα και του Μάτος και του Βιερίνια. Ναι. Καταλαβαίνω ότι ο Βιερίνια πλέον προφανώς δεν ανήκει στην ομάδα, αλλά ο Μάτος ανήκει. Να ξέρει. Και λοιπόν, εδώ είναι μεγάλο φαλ του Φερέρα, που δεν εκμεταλλεύεται ένα τέτοιο παίχτη, ακόμα και αν δεν το θέλει, ακόμα και αν δεν το πει, ναι. Πρέπει να κρίνεις και να αναγνωρίζεις δίκαια. Δεν μπορείς να μου πεις λοιπόν πριν ένα μήνα ότι ο Μάτος είχε και πρόσφερε, και μετά από ένα μήνα δεν μπορεί να πει. Ναι. Αν με ρωτάς εμένα προσωπικά, το είπα, δεν περίμενα τώρα χθες, το είχα πει και τις προηγούμενες μέρες, τον θεωρώ το κορυφαίο δεξί μπακ στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Πρώτον, και δεύτερον, εγώ θα το χρησιμοποιούσα το Μάτος, αλλά αυτό είναι τελείως δική μου άποψη. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί μεταξύ τους και αν έχουν θέματα, αν έχουν τσακωθεί ή αν θέλει να φύγει ή δεν τον υπολογίζει, δεν το ξέρω. Εγώ θα τον έβαζα, ρε παιδί μου, αλλά εγώ είμαι ο Κωστής, δηλαδή, οκ, περιορέξιος. Έτσι. Ναι, το ότι δεν τον υπολογίζει κάνει νιά ονιά στα κεραμίδια. Δεν ξέρουμε το γιατί, αυτό λέω. Το γιατί. Φαίνεται λοιπόν από πέρσι, όταν ξεκίνησε η κατάσταση να φαίνεται ότι πιάνει τις αγωνιστικές που πρέπει ο Μάτος, όπως είχε ο όρος στο συμβόλαιό του, και ότι θα υπήρχε αυτόματη ανανέωση. Λοιπόν, πού έγινε αυτή, έγινε η ανανέωση, ναι. Αυτό σου λέω, θυμάσαι ότι όταν άρχισε να το αναγνωρίζει, προσπάθησε να τον βάλει πάγκο. Τέλος πάντων. Γιατί χθες φάνηκε ότι ο Κρόσπο ναι μεν ήταν εξαιρετικός αμυντικά, αλλά υπήρχαν λοιπόν ευκαιρίες από τη δική του τη μεριά. Είδες, όντως και ο Κρόσπο προωθήθηκε κάποιες φορές, αλλά ο Κρόσπο... Συγκινητικός, τον Κρόσπο τον αγαπούσα μετά από αυτούς τους δύο αγώνες. Πού πήγε εκεί και έπαιξε, που είχε να παίξει χρόνια, που έδωσε όλο του τον εαυτό, ενώ προέρχεται και από μια πολύ μακρά περίοδο αγωνιστικής απραξίας. Μην το ξεχνάμε αυτό, παιδιά. Έτσι. Πήγε ακόμα περισσότερο, μπήκε στην καρδιά μου ο Κρέσπο. Τι να πούμε για τον Κρέσπο. Και ένα τελευταίο. Ναι. Παιδιά, εντάξει, πάντα υπάρχει ο παράγοντας τύχη. Εντάξει. Εννοείται. Δεν κολλήσουμε όμως αυτό. Κάτι που επαναλαμβάνεται προφανώς δεν είναι θέμα τύχης. Εντάξει. Η αποτελεσματικότητά μας δηλαδή και θα. Μάλλον στα περισσότερα μάτς, προφανώς φαίνεται ότι δεν είναι στα καλύτερά της. Μα γι' αυτό είπα. Ατυχία και λάθη. Θεωρώ ότι, δεν πρέπει να αποκλείσουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είναι θέμα και ικανότητας. Είναι θέμα και ικανότητας. Και όντως μας έλειπε ένα center for που ήταν στην Πρίγιοβιτς που με τη μισή πιθανότητα ευκαιρία. Goal, το μπορεί ο Τσόλακ να είναι ένας τέτοιος, αλλά τώρα, τώρα ακόμα. Πώς να σου πω. Μόλις λίγες ώρες είναι στην ομάδα. Δεν μπορούσαμε να το δούμε αυτό. Έγινε, Θοδωρή. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μην καλείτε, παιδιά, να πάω σε διάλειμμα. Αυτοί που είναι μέσα. Ναι! Γεια σας. Έλα, Κώστα, καλημέρα. Καλό στο Μοσχοβίτη. Έλα, Μοσχοβίτη μου. Έλα. Οι δύο προηγούμενοι είπαν όλη την αλήθεια. Εγώ θα πω δύο πράγματα. Την τύχη σου την προκαλείς, Κωστάκη. Η τύχη σου όταν χάνεις πέναλτι, αγόρι μου, και το παίρνεις εγωιστικά και μόνο. Όταν χθες άτε το πήρε το ποτάμι εκείνο. Και χάνεις το δοκάρι μέσα στην κράζοντα. Α, το πάρει το ποτάμι τύχη. Έρχομαι εδώ και δεν σπάς την μπάλα στο 28 αριστερά ή δεξιά, αγόρι μου.
και φοράς το κοτσιδάκι και μη μου πεις ρε Κώστα ότι είναι τρελός ο Μοσκοβίτης, ότι έχω κάτι με το παιδί. Έχω την νοοτροπία. Κατηγορώ την νοοτροπία. Ναι. Με τα νηπιαγωγεία Κωστάκι μου δεν πας πουθενά. Και στο είπα Πολάκης. Πάνω από τα 4 γράμματα δεν χωράει κανένα κόλλημα. Το σώπανε για το μάτος. Ούτε βαθμούς έκανε με Ατρόμητο, ούτε με τον Βόλο, ούτε και την πρόκληση αυτή. Κύριε Φερέιρα, το έχεις παρατραβήξει το πράγμα. Εγώ το λέω και το είπα και δεν πίστεψε πουδενή ότι αυτός ο άνθρωπος θα μπορέσει να κάνει το κάτι παραπάνω. Κοιμήθηκε μια ο Θεός. Κοιμήθηκε δυο ο Θεός. Τρεις φιλόχοι. Δεν ήταν θεματικής, την προκάλεσε στην τύχη σου. Και έχουμε στα παιδιά. Ποιος θα πει κουβέντα για τον Μιχαηλίδη. Και ειδικά ο Μοσκοβίτης. Πεκτούρα εις αγόρι μου. Κανένας. Μα κανένας. Κανένας. Ναι. Φυσικά θα πει. Αυτό... Εννοείται. Δεν επιτρέπουμε ρε παιδιά. Δεν ποιος... Δηλαδή στα παιδιά μας θα πέσουμε να φάμε, να φάμε τον Μιχαηλίδη. Ούτε καν. Κοίταξε... Δεν ξέρω τι θα κάνετε αλλού. Εδώ όμως δεν είναι. Τέλο. Κριτική ναι, αλλά όχι ανθρωποφαγία. Δεν επιτρέπεται. Έτσι. Όπως επίσης. Σε ένα διαφωνώ μαζί σου. Σε ένα διαφωνώ. Στο ότι κοιμήθηκε ο Θεός με την Μπενφίκα και την Μπεσίκτας. Διαφωνώ. Κοιμήθηκε. Όχι, διαφωνώ. Εντάξει, οκ, μην θέλω να ανοίξουμε διάλογο. Πες μου ότι θες απλά. Όχι, οι άλλοι μίλησαν 4-5 λεπτά, Κωστάκη, σε παρακαλώ. Όσο θέλεις, δεν έχω. Ναι, δεν είπα εγώ τίποτα. Η Μπεσίκτας δεν έκανε κανένα παιχνίδι. Ασύνδετη ήρθε. Γι' αυτό είπα κοιμήθηκε ο Θεός. Η Μπεσίκτα επίσης το ίδιο. Δεν είπα ότι δεν ήμουν καλός να το πάρω. Αλλά που το timing που τους πέτυχα. Βρήκα μια ομάδα που είχε 7-8 παιχνίδια στα πόδια. Ας μην υποτιμούμε αυτά που κάνουμε. Ξέρεις ότι δεν είμαι κανένας μεγάλος φαν τώρα. Έτσι, δεν μιλάω για τον Φερέιρα. Μία είναι η αλήθεια, Κώστα, και εδώ κλείνω αγόρι μου, ότι το κόλλημα που έχεις Φερέιρα, σου λέω εγώ δεν σε έχω πιο πάνω από τον Αναστασιάδη, που τον λατρεύω και τον αγαπώ τον Αγγελάρα, αλλά τα κολλήματα κάτω από τα 4 γράμματα. Άντε από εκεί μέχρι εκεί. Α, τι να πω ρε Κώστα. Φτάνει να με λένε μπράβο, πάω και είσαι καλός, άντυχος κλπ. Κουράστηκα 65 χρόνια ρε Κώστα, άντε εγώ ρε μάντη. Έγινε Μοσκοβίτη, έγινε. Ναι, πάμε εδώ. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον παιδί, καλώς τον. Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Πρώτη φορά σε παίρνω βασικά. Και τελευταία, και το κλείνεις. Ξέρω τι. Είσαι ο. Εγώ είμαι ο Δημήτρης, εγώ σε ακούω από Extra Sport. Που, όχι ρε φίλε, πώς και δεν έχεις πάρει τόσα χρόνια, περίμενε σήμερα τη στενάγορη τη μέρα να πάρεις, αδερφέ, γιατί. Δεν ξέρω τις φανφάρες και τις χαρές ρε παιδί μου. Έλα, πάμε, έλα, έστω, δεν πειράζει, δεν πειράζει, έχουμε, ας ακούω. Ξέρεις τι, το ατυχές μέσα στη μια δεκάδα είναι ότι ένα λάθος του τερματοφύλακα θα το πληρώσεις πολύ ακριβά. Ναι. Ένα λάθος του αμυντικού από απειρία, από ένα τσάφτα το πληρώσεις λιγότερο ακριβά, απλά χθες έτσι να το πληρώσουμε. Ναι. Δεν κατάλαβες να σου πω. Ο Μιχάλης, ναι. Μια χαρά παίκτης είναι. Απλά είχε την ατυχία. Ναι, ρε παιδί μου. Το δικό του λάθος να πληρώσει. Πόσο χρονών είσαι, το όνομά σου, Δημήτρη. Δημήτρη, πώ. Μάλιστα. Θυμάσαι την ταινία Η Μεγάλη Απόδραση με Πελέ και τα λοιπά. Τη θυμάσαι που παίζουν με τους Γερμανούς στον πόλεμο. Έχει μια φάση που κάνει ο Αρντίλες. Περνάει την μπάλα έτσι με τα κούνη πάνω από το κεφάλι του. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα το επιχειρήσουμε σήμερα, πάμε στην προπόνηση και του κάνουμε 100 σέντρες και του πούμε ξανακάντο. Νομίζω δεν θα το ξανακάνει. Και η μπάλα μπορεί να πάει στο δοκάρι, έτσι. Μπορεί να πάει δοκάρι, μπορεί να πάει στο Ζίβκοβιτς, μπορεί να πάει η κόρνερ. Θα μου πει αν περνούσε εκεί, ερχόταν ο άλλος στο πέναλτι μόνος του. Αλλά η στιγμή κακή, ρε φίλε. Τι ήταν άλλος μόνος δεν σημαίνει ότι θα το έβαζε. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Ακριβώς, λέμε τώρα. Όπως επίσης το ερώτημα που μου θέτουν. Αν ήταν έμπειρος, αν ήταν εκεί, ξέρω εγώ, ο Βαρέλα στη θέση του ή ο Κρέσπο. Ξέρω εγώ, θα το. Ή ο Ίγκασον. Και ο Βαρέλα μέσα στο Καρεσκάκι δεν μας έβαλε. Αυτό λέω, ρε παιδιά. Δεν μπορείς να το ξέρεις. Απλά τώρα τι. Στο μετά, αλλιώς το αντιμετωπίζει ένας 32χρονος. Αλλιώς πρέπει να το αντιμετωπίσει ένας 20χρονος και να το αντιμετωπίσουμε και εμείς, να τον βοηθήσουμε αυτό το πράγμα να το σβήσει και να προχωρήσει. Εδώ είναι ο δικός μας ρόλος. Σαν ραδιόφωνα, σαν εκπομπές, σαν ακροατές, σαν οπαδοί. Σωστή. Και γι' αυτόν τον λόγο ο Φερέιρα, όταν ήθελε να βάλει το Σιντεύσκι, δεν έβγαλε τον Μιχαηλίδη. Ακριβώς. Να μην τον καταρακώσει. Και προτίμησε να βγάλει τον Βαρέλα ή τον Ίγκασον, το έπαιξε 50-50. Ναι. Απλά εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι και ο Τζόλης και ο Μιχαηλίδης τις ίδιες εμπειρίες αποκτούν μαζί και τις ίδιες απειρίες έχουν ακόμα προς το παρόν. Φυσικά. Απλά μια λάθος πάσα του Τζόλι μπορεί να καλυφθεί από 5 παίκτες που έχει πίσω του. Είναι άλλες οι θέσεις. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ για να πας και στο διάλειμμα, εγώ πιστεύω πολύ στο πλάνο του Ιβάν, του Ρέντε και του... Και του Φερέρα. Ναι. Προπονητή, τεχνικού διευθυντή.
και πιστεύω ότι περιμένανε πώς θα στελεχώσουν την ομάδα με τις τελευταίες προσθήκες που θέλουν να κάνουν, αναλόγως με το που θα περνούσαν. Ναι. Γι' αυτό τόσες μέρες πιστεύω με το σταγονόμετρο, έστω και αν αργήσανε με Τσόλακ ή Ουαγγέ, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, τώρα άλλο παίχτη πιστεύω θα έφερε. Ναι. Θέλει, θέλει ομάδα, δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε, ναι. Ναι, προσθήκες Champions League, προσθήκες Europa League. Δημήτρη, να πάρεις πιο σύντομα. Μην περιμένεις πάλι την επόμενη γκέλα. Άντε. Σε χαιρετώ. Καλά, καλημέρα. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, ναι. Τελευταία. Εδώ, τελευταίος πριν το διάλειμμα. Μην καλείτε άλλο. Θερμή παράκληση. Πήγε και τέταρτο και δεν έχω κάνει. Ναι. Γεια σου, Κωστή. Καλώς τον, ναι. Έλα. Έλα, στελάρα μου. Έλα. Καταρχήν, Κωστή, είμαστε ΠΑΟΚ στα εύκολα, ΠΑΟΚΑΡΑ στα δύσκολα. 1000%. Όχι 100. Έτσι. 1000. Η ομάδα, θα το πω λαϊκά, και το πουλί στον κόλο και ψυχή στον παράδεισο δεν γίνεται. Έκανε ανανέωση. Κάναμε δύο μεγάλες προκρίσεις. Δηλαδή δεν τα θέλουμε όλα δικά μας. Είχαμε και ατυχία, είχαμε δοκάρια, είχαμε οτιδήποτε. Ναι. Εγώ λέμε για τον Φερέρα τον πήραμε λέει από την Πράγκα της Πορτογαλίας. Και τον Λουτσέσκο πού τον πήραμε, από την Κιουβέντους της Ιταλίας. Ναι. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή όλοι οι προπονητές από κάπου ξεκινάνε. Και τον Κλοπ στη Λίβερπουλ δεν τον γουστάρανε και τώρα άμα τον διώξουνε ή άμα τον πουλήσουνε, άμα φύγει πουθενά αλλού, θα καεί το λιμάνι. Ναι. Δηλαδή, εδώ έχουμε μάθει να τα συμπεδώνουμε όλα, δε. Μήπως έχουμε μπει 20 φορές στο Champions League και δεν μπήκαμε φέτος και πρέπει να διαλύσουμε την ομάδα. Όχι βέβαια. Έτσι δεν είναι. Πολεμάμε να μπούμε την πρώτη φορά με το σπαθί μας. Η ομάδα πληρώνει κάποια λάθη με την Έστερσουτ στο αίτη του πρωτάθλημα που θυσιάσαμε την Ευρώπη για να πάρουμε το πρωτάθλημα και καλώς το πήραμε αίτητο, αλλά θυσιάσαμε την Ευρώπη, χάσαμε από την Πάτη, χάσαμε από την άλλη την Βίτη, δηλαδή χάσαμε την ευρωπαϊκή βαθμολογία και δίνουμε όπως είπες ομίλους για να μπούμε στους ομίλους. Άμα φέτος κάνουμε μια σοβαρή προσπάθεια και στην Ευρώπη, θα έχουμε άλλες σκληρώσεις. Ναι. Καλός ή κακός, δοκάρι και μέσα είσαι μάγκας, δοκάρι και έξω, είσαι άτυχος. Τι να απλά κάνουμε. Εγώ δεν θέλω αυτό που έγινε χθες να με επηρεάσει στο μετά. Δηλαδή να υπάρξει κατάρρευση, να δούμε την ομάδα στο πρωτάθλημα να μην μπορεί να πατήσει πουθενά, έτσι και να βλέπουμε στο Europa League την ομάδα να είναι απούσα. Σε καμία περίπτωση. Αλλιώς θα είναι, πώς να σου πω, θα μας έχει κάνει κακό η προσπάθεια να μπούμε εκεί. Δεν θέλω. Τίποτα. Γρήγορα στα πόδια μας, νίκες στο πρωτάθλημα συνεχόμενες. Έτσι, καλή παρουσία με νίκες και με καλές εμφανίσεις στο Europa League, στο κύπελο παντού. Τελείωσε αυτό τώρα. Γραμμή χθες και πάμε παραπέρα. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε να μας επηρεάσει. Ναι. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω ότι, ας το πούμε, έγινε λάθος, αυτοί οι παίκτες που ήρθανε να ερχόταν όλοι μια εβδομάδα αυτό νωρίτερα. Βέβαια. Καμιά φορά όμως δεν μπορούσε να επιτύξει και το τέλειο. Ναι. Και μέσα στο Βόλο ήθελα να ξεκινήσει αυτή η εντεκάδα που ξεκίνησε χθες. Γιατί να σου πω κάτι, δεν τραυματιζόταν όλοι, αλλά και οι καινούργοι θα παίζανε με τους βασικούς σε ένα επίσημο παιχνίδι και θα ήταν, πιστεύω, κλάσεις καλύτερα. Έγινε. Και μετά σε έβγαζε 4-5 είχες αλλαγές, άμα καθάρισε το ματσάκι και πέρανε και ένα ρυθμό, γιατί καλώς ή κακώς χάσαμε και δύο βαθμούς μέσα στο Βόλο που δεν έπρεπε να τους χάσουμε. Έγινε, Στελάρα μου. Αυτό το λάθος μου, Κωστή. Ναι, σε ευχαριστώ. Και παοκάρα εσύ, ρε φίλε, προχωράμε. Εννοείται, ρε φίλε, εννοείται. Σε χαιρετώ. Γεια σου, Στελάρα μου. Γεια σου, Στελάρα μου. Πάω σε διάλειμμα, θυμίζω. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, ειδικά αυτό το διάστημα με ΑΕΓΕ και Ζανούση. Κουζίνες εκπληκτικές. Θυμίζω Αιγαίων, πεντανόστιμα και κλεκτά, όλα τα θαλασσινά στο πιάτο σας και στο δικητήριο 214.000 στην Τηλιβεριά και στο Ρεόκαστρο 695666. Εκλεκτά, πεντανόστιμα όλα, χωρίς να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εκεί θα βρείτε τα πεντανόστιμα τα καλύτερα της ελληνικής θάλασσας, στο πιάτο σας και με χώρο παρίστικου μεζοδοπολίου. Φυσικά, Νικολαίδης και ψωμί και παγωτό και τούρτα και γλυκό και τα πάντα όλα. Καραολίκη Δημητρίου 237 και 163 και εννοείται Τσαντεκίδης, κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σαν καινούρια απέναντι από τα Τζάμπο, ανεβαίνουν στον δρόμο για Ρωόκαστρο. Το πηγαίνετε σε όποιο συνεργείο θέλετε και επαγγελματικό βρίσκεται εκεί. Βανάκι με καρότσα κτλ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Γιώργος Κόρος είναι το χαλί. Πέτρο, που με ρωτάς. Εδώ είμαστε, όπως έχουμε πει, όπως έχουμε υποσχεθεί όλα αυτά τα χρόνια, εννοείται όχι μόνο στο πανηγύρι, όχι μόνο στη χαρά, αλλά και στην αχώρια και στη στραβή και στη λύπη και στην πίκρα. Έτσι είναι οι παρέες, έτσι είναι οι οικογένειες, έτσι είναι οι άνθρωποι που αγαπιούνται μεταξύ τους, έτσι είναι και οι καψούρες. Όποιος επέλεξε να υποστηρίζει, να αγαπά, να στηρίζει, να ακολουθεί, να ζει με αυτόν τον σύλλογο,
με αυτά τα τέσσερα γράμματα γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι δεν επέλεξε κάτι που έχει μόνο πανηγύρι μέσα, που έχει μόνο χαρές, πρωταθλήματα, κατακτήσεις, πανηγύρι, τζουμ, ταρατα, τζουμ. Όχι, οι καψούρες έχουν και πίκρα, έχουν και στεναχώρια, έχουν και πόνο μέσα. Αλλιώς δεν θα ήταν καψούρες. Θα ήταν ξενέρο το συνέστημα, θα ήταν μια χαρά μόνο όταν είναι ωραία τα πράγματα. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Ακούμε τις φωνές σας, ακούμε τις γνώμες σας, ανοίγουμε γραμμές εννοείται και σήμερα και θα διαφωνήσετε και μεταξύ σας. Έτσι. Τα είπα εγώ στην αρχή, να μην ξαναλέω τα ίδια και σας κουράζω, γιατί ήδη αναβοσβήνουν πέντε λαμπιόνια. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Θυμίζω, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο είναι ο χορηγός δεύτερης ώρας. Τα κάναμε σήμερα γιάχματα διαλύματα. 705-750 τη Λιβεριά, εκλεκτά πεντανόστιμα με απόσταση στα τραπέζια και απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια. Και βέβαια, φυτάς καυσόξυλα. Αυτός, όσο κανένας άλλος γνωρίζει τι σημαίνει καυσόξυλο και βελανιδιά και οξιά και αποθηκευμένα από το Μάρτιο, Όλγας 206. 411-636, Όλγας 206, μπαίνετε μέσα, μπουκάρετε, ζητάτε τον Κωνσταντίνο το βουνό, του λέτε, ο Τσατσαρός λέει ότι είσαι ο κορυφαίος, ο καυσοξυλάρχης, βγάλε κούτσουρο, και ήδη μπάρμπικιου και τα πάντα. Πάμε, γραμμές, να μιλήσετε εσείς. Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε, και κάθε πίκρα και με, σήμερα θέλω να πω ότι δεν μας πέφτει με τίποτα το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, δεν υπάρχει περίπτωση. Να το ξέρετε. Πάμε, γεια σας. Έλα Κώστα. Στρατηγέ μου, στρατηγέ μου. Τι κάνεις, καλημέρα. Γεια σου, καλημέρα. Μάκη μου. Γεια σου, Μάκη μου, καλή σου μέρα. Άκου να σου πω κάτι, Κώστα. Ναι. Δεν μ' αρέσουν τα ανώνυμα τηλεφωνήματα και τα μαχαιρώματα. Σωστό. Λοιπόν. Σωστό. Με ψευδόνυμα. Με ψευδόνυμα. Έτσι. Όχι, αυτό είναι αλητεία, λέγεται. Βέβαια. Τα είπε πιο μπροστά ο Στέλιος από τα Αστέρας, τα είπε. Έτσι. Με δυο κουβέντες σας τα είπε όλα. Έτσι. Γιατί ήταν παοξίδικα αυτά που σας είπε, δεν ήταν κολοχανίστικα. Ακριβώς. Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι. Είναι δυο οι ομάδες, η μία θα περάσει, η άλλη θα αποτύχει. Μπάλα είναι αυτή. Ναι. Αλλά έχω να πω το εξής. Άμα βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά, και πάμε πρώτα, πάμε εκεί που πήγαμε στη Ρωσία, θα δούμε ότι είχαμε δοκάρι, είχαμε δοκάρι, είχαμε άσχετη, είχαμε δοκάρι, είχαμε με άτυχο μπέναντι που δεν μπήκε η μπάλα μέσα. Ναι. Και είχαμε τον μπέναντι που έχουμε τον καλύτερο μπακ του κόσμου και έκανε μπέναντι εις βάρος του. Ναι. Έτσι θα κριτικάρετε τον ΠΑΟ. Κολοχαλία! Λοιπόν, φεύγουμε από εκεί και ερχόμαστε χθες. Έχουμε το εξής εχθές έχουμε. Έχουμε την κεφαλιά του Κρέσπου. Που η μπάλα πρέπει να πάει μέσα και σε καταδικάζει η φύση. Έχουμε το άλλο το... Σου του Ζίφκοβιτς. Του Ζίφκοβιτς που περνάει... Του σου του Ζίφκοβιτς στο 16 που περνάει ξιστά. Χιλιοστά. Είναι αυτό εδώ που λες. Ναι. Έχουμε και μια άλλη φάση έχουμε. Με διαφεύγει από Ισραήλ. Ο Ίγκασον, κεφαλιά ο Ίγκασον που περνάει ξιστά από το δοκάρι δίπλα μπροστά στην 4. Ναι. Και είχαμε και το αυτογκόλ. Ναι. Και εγώ λέω, ο μεθεπόμενος να πούμε στόπερ του κόσμου λέγεται αυτό που λέγεται ο μεγάλος ο Μιχαηλίδης. Και θέλετε να το δικάσετε, ρε. Έτσι. Είναι ο αρχηγός του 17 Νοεμβρίου, είναι ο Μιχαηλίδης. Είναι ο μεγαλύτερος στόπερ της τελευταίας 20ετίας, ρε. Ξυπλάτε βρε άσχετη. Έτσι. Όσο και προπονητή έχετε προπονηταρά έχει ο ΠΑΟΚ έχει. Δεν είναι κανένας μαγλαμάς. Ναι. Έχει ο παδός του ΠΑΟΚ έχει κάτι ανορέξει δηλαδή βάζει για τον Άφα, για τον Κώστα, για τον Μπαγγέλη, για τον Μάκη, για τον Νίκο, για τον Χρήστο. Ρε ο ΠΑΟΚ είναι κάτι το ιδεώδης είναι, τα τέσσερα γράμματα είναι ρε. Άρα, δεν θέλουμε να πούμε τίμα καθενός, δεν πρέπει να θα γίνει ο ΠΑΟΚ ποτέ ρε. Σε κανένα ναι. Γεια στο στόμα σου, στρατηγέ. Βάλσαμο τα λόγια σου σήμερα. Βάλσαμο. Κανένας. Δεν θέλω ανώνυμα τηλεφωνήματα και τα κότια. Να το πάρετε χαμπάρι.
Είχα να σε πάρω πολύ καιρό, είχα να σε πάρω κάμποστο καιρό, να πούμε λάθη δεν θέλω να κάνεις. Σε κάνω παρατηρήσεις γιατί σ' αγαπώ, ό,τι θέλεις, το ξέρω, ό,τι θες και σ' ακούω με σεβασμό. Σ' ακούω με πολύ σεβασμό. Κομείο, με κατάλαβες, εγώ τα εκτιμώ αυτό. Δεν είμαι κανένα κοροϊδάκι, φυσικά. Ναι. Εγώ με τία, ρε. Αλλά είμαι πάνω απ' όλα να πούμε τα τέσσερα γράμματα. Αυτό, αυτό. Αυτό εκεί κρέμεται. Όσο και δεν άλλο να πούμε που έχουμε την οικογένεια Σαββίδη, ξεκινάει από το μηδέν, ξεκινάει. Δεν φταίει ότι ο προπονητής, ούτε εγώ πιστεύω ότι ο Σαββίδης ξεκίνησε όλη η Αθήνα την εκαθάριση να τους δίνει τα αποθέματα. Τα τέσσερα γράμματα είναι, ρε. Ξυπνάτε, ρε. Σε χαιρετώ, Κώστα. Γεια σου, Μάκη μου. Γεια σου, στρατηγέ μου. Γεια σου, στρατηγέ μου. Σε ευχαριστώ. Ακούτε τα λόγια του. Αυτού του ανθρώπου. Ακούτε τι λέει. Αυτό λέω κάθε φορά. Ακούτε τα λόγια αυτού του ανθρώπου. Τα τέσσερα γράμματα πάνω απ' όλα. Σήμερα στη δύσκολη. Σήμερα μετά τη στενάχωρη μέρα. Να μπούμε τι. Να φάμε τις σάρκες μας δηλαδή. Μα αυτό θέλουν οι αντίπαλοι μας. Αυτό θέλουν οι εχθροί μας. Να μπούμε και να τρογόμαστε μεταξύ μας. Για το ένα ή για το άλλο. Πάνω από όλα τα τέσσερα γράμματα. Και ξαναλέμε ότι κανένας δεν επέλεξε να στηρίζει και να αγαπά αυτή την ομάδα έτσι για να είναι στο πανηγύρι και στο τζουμ ταρατα τζουμ. Και μετά από δύσκολες είμαι πιο ΠΑΟΚ και πρέπει να είμαστε πιο δίπλα σε αυτό που αγαπάμε. Ξεκάθαρα. Εγώ τουλάχιστον που έχω ανοιχτές γραμμές δεν πρόκειται να αφήσω κανέναν να ακουμπήσει το Μιχαηλίδη. Ναι, κριτική, αλλά σιγά μην πέσουμε να φάμε το παιδί. Μα αυτό θέλουν οι αντίπαλοι μας. Να πιάσουμε και να ασχοληθούμε τώρα και να φάμε τις σάρκες μας μεταξύ μας, να μπούμε σε ζωστρέφεια. Ας μας βλέπουν τώρα στο Europa League, ας βλέπουν πως χτίζεται ο νέος δυνατός ΠΑΟΚ και άσου να τρώγονται μεταξύ τους. Ξεκάθαρα. Πάμε. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Γεια σου, φιλάρετέ μου. Συγγνώμη, περιμένατε, αλλά ο στρατηγός πάντα είναι οι κουβέντες του αυτές που πρέπει να τις ακούμε με πολύ σεβασμό και προσοχή. Σε ακούω, έχει, λοιπόν. Έχει εμπειρία, έχει και μέσα από την καρδιά. Μα μόνο λέει... ΠΑΟΚ, φίλε, μόνο ΠΑΟΚ έχει μέσα του. Από τι να έχει ο άνθρωπος. Πέρα, έχει και τον τρόπο να μπορεί να ελέγχει λίγο την απογοήτευση. Γιατί όταν παίζεις έναν όμιλο Champions League ανοιχτό, όχι κλειστό που ξεκινάει τώρα, και βλέπεις ότι η ομάδα έχει τις δυνατότητες, η ομάδα δηλαδή αξίζει για αυτό που κάνει, αλλά έρχεται μια στιγμή και έρχονται κάποια δυσάρεστα αποτελέσματα. Αυτό γιατί? Γιατί όταν έχεις μια μετάβαση, όταν αλλάζεις, όταν κάνεις κάτι από αυτό που έκανες μέχρι τώρα, κάτι διαφορετικό, σε αυτή τη διαδρομή, εκείνη τη στιγμή, είναι το πιο εύκολο να κάνεις το μεγαλύτερο ή το μικρότερο καλό και λάθος. Ναι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Ναι. Αυτή τη στιγμή, γι' αυτό το είπε και ο Ρέμπε, δύο μηνών ομάδα είμαστε. Μα τώρα χτίζεται η ομάδα. Αυτό δεν ήταν να συμβεί τώρα, ρε παιδιά. Μα προέκυψε μετά από δύο σημαντικές προκρίσεις. Δεν είπε κανένας ότι φτιάξαμε, ότι ήμασταν έτοιμοι τώρα. Προέκυψε και, είναι, και φτάσαμε και κοντά. Η ομάδα ότι ναι. Δεν είναι έτοιμη. Ναι. Αυτό που λες. Μα είχαμε, να σου πω κάτι, μπορούσε και παρότι η ομάδα δεν ήταν έτοιμη, μπορούσαμε να περάσουμε. Είχαμε ατυχία, πέρα από τα λάθη, είχαμε ατυχία. Χτυπάει στο δοκάρι χθες τον Ολνού και πάει στα πόδια, φιλάρετε. Εμένα χτυπάει στο δοκάρι και βγαίνει έξω. Ή περπατάει το παιδί και όπως περπατάει του χτυπάει πίσω στο τακούνι, δηλαδή 200 φορές γαμημένες. Άμα το προσπαθήσουμε αυτό, δεν πρόκειται να ξαναγίνει αυτό, ρε. Πώς το λένε δηλαδή, πώς το λένε. Έτσι. Αλλά και κάθεται, αυτά, κάθεται η κέντα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Όλα αυτά είναι σίγουρο ότι αλλάζουν. Είναι σίγουρο ότι αυτό που φτιάχνετε είναι για να μιλάμε, να ευχαριστιόμαστε και να απογοητευόμαστε για την Ευρώπη. Όχι για την Ελλάδα. Αυτό που ζούμε τώρα είναι το ξεκίνημα. Χρειάζεται λοιπόν να καταλάβουμε ότι θέλει τουλάχιστον να δώσουμε σε αυτή την ομάδα ό,τι μπορούμε καλύτερο. Φυσικά. Για να έχει αυτή η ομάδα πλέον τη στοιχεία της. Φυσικά. Και, μα, επειδή και τώρα χτίζεται, φιλάρετε, πολύ...
ωραία από ό,τι γνωρίζω. Εννοείται. Μα γι' αυτό λέμε ζουμού σου. Θα τις ζήσουμε τις μεγάλες στιγμές. Απλά στο χτίσιμό της η ομάδα θα έχει και αστάθεια. Γι' αυτό λέμε τώρα. Το μυαλό μας στο πρωτάθλημα, να καλύψουμε τους χαμένους βαθμούς, με όλη μας την προσήλωση, με όλη μας την ενέργεια τη θετική δίπλα στην ομάδα, θα ζήσουμε τις βραδιές του Europa League. Ήρθε κανένα τέλος τώρα, δηλαδή να γκρεμίσουμε όλα πάλι. Ναι. Κυρίως αυτοί οι παίκτες που ήρθαν τώρα, που έχουν μερικές μέρες, χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν και να δέσουν και να γίνουν ομάδα. Ακόμα ο ένας με τον άλλον δεν ξέρει τα χούλια του. Φυσικά. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή θέλει να δέσει η ομάδα και εκεί χρειάζεται ο προπονητής να δώσει το σχήμα. Ναι. Να δώσει τη δυνατότητα του να αποδώσει όλο αυτό το πράγμα. Και ένα αδύνατο σημείο, και αυτό μόνο, και μόνο σε αυτό θα σταθώ, στα στημένα. Όταν έχεις 15 κόρνερ, 25 κόρνερ και 35 κόρνερ, χρειάζεται να γίνονται κάποια από αυτά γκολ. Εκεί έχουμε αδυναμία. Αλλά είναι και μια ομάδα που ακόμα δεν γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Χρειάζεται λοιπόν πολλή δουλειά, πολλή προσπάθεια για να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Γεια και χαρά. Γεια σου φιλάρετε. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Ναι. Παρακαλώ. Σας ακούμε. Ναι. Όχι. Πάμε εδώ. Λέω. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Έλα Λουκά. Έλα φίλε μου. Εγώ θέλω να πω ότι η ομάδα ήταν άτυχη. Γίναν λάθη από τη διοίκηση γιατί άργησε να ενισχύσει την ομάδα εφόσον προχωρούσε για... Έπρεπε κάτι να γίνει πιο γρήγορα. Κακή διαχείριση από τον προπονητή στις αλλαγές και τα τέτοια. Τέλος πάντων. Δεν ήταν άτυχη. Το βασικό ήταν άτυχη γιατί όσα λάθη και να γίνανε και από τους μεν και από τους δε, αν ήταν λίγο τυχερής θα τελείωνε η υπόθεση πρόκριση από την Ρωσία και όχι ναι. Εδώ, στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Λοιπόν, θέλω να συμπάσχω μαζί με τους... Δύσκολο ρήμα βρήκες να βάλεις στο μέλλοντα. Ναι, να συμπάξω. Θέλω λοιπόν να πω ότι συμπάσχω, έλα, σου δίνω πασούλα ωραία. Με τους φιλάθλους του του συμπολίτη. Ναι. Είναι οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι στην Ελλάδα. Ξέρεις, όταν δεν πανηγυρίζεις τις επιτυχίες της ομάδας σου και πανηγυρίζεις τις αποτυχίες του συμπολίτη, αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε ένα φίλο. Τι να πεις τώρα, τι να πεις. Τι να πεις. Μα γι' αυτό είπε ο στρατηγός πριν τα ανώνυμα τηλεφωνήματα. Μου λέει ο άλλος τώρα λέει, να αποτυχαίνει ο ΠΑΟΚ λέει, για να έχει γραμμές. Δεν πρώτη φορά μας ακούει. Εμείς στην εκπομπή δεν τη στηρίξαμε στην αποτυχία του ΠΑΟΚ, ούτε στην παχαλοποίηση της ομάδας. Δεν τις έχουμε ανάγκη, ούτε τα νούμερά μας, ούτε τα τηλέφωνά μας. Απλά έτσι έχουν μάθει αυτοί. Τέλος πάντων. Εγώ θέλω να τους πω να βάλουν στόχους αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί πέρυσι ήταν 32 βαθμούς πίσω από τον ΠΑΟΚ, πρόπερσι ήταν 35. Ας μειώσουν ρε παιδί μας, σπάσουν το ρεκόρ, να κατεβούν τουλάχιστον στους 20. Για να πούνε ότι κάτι κάναμε φέτος και να μην έχουν σαν σκοπό πότε θα παίξω με τον ΠΑΟΚ για να δείξω τα δόντια μου και να κάνω... Και πολύ ασχολήθηκες, αδερφέ. Και πολύ, δηλαδή θα σε μαλώσω. Και πολύ ασχολήθηκες, τέλος. Τους αφήνω στη δυστυχία τους. Πρέπει να το κατανοήσετε αυτό και δεν το λέω με ειρωνία. Όταν ο άλλος έχει αποτύχει, γιατί έτσι ξέρουμε τι έκανα στην Ευρώπη. Περιμένει λοιπόν την αποτυχία σου, που θεωρείται εμένα αποτυχία που θα είμαι στους ομίλους του Europa League, έτσι. Ναι, είναι αποτυχία ναι. Λοιπόν. Περιμένει για να χάρει. Τι να κάνουμε τώρα. Και είναι φυσιολογικό ρε παιδιά. Δηλαδή δεν μπορείς να τους κακίσεις κιόλας. Είναι φυσιολογικό αυτό. Περιμένουν το στραβοπάτημά μου όταν έχουν δει τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια να παίρνει double, να παίρνει κύπελα, να κάνει αίτητες πορείες. Λοιπόν, είναι πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή μην το βλέπετε σαν κάτι το αμάν. Είναι πολύ normal. Πολύ normal. Εγώ έχω να τους πω, αρκετά ασχολήθηκα φυσικά, αλλά έχω να τους πω ότι στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι κάτω από τη Λάρισα. Ο αντίπαλός μου φοράει ερυθρόλευκα. Ο αντίπαλός μου, για αυτό που έχω στο μυαλό μου, φοράει ερυθρόλευκα. Μη χάνεις καθόλου τον προσανατολισμό σου. Αυτό. Φιλιά. Παρασύρθηκα γιατί άκουσα πολλά. Εντάξει, γιατί θα κάνουμε. Φυσιολογικό είναι, σας το ξαναλέω. Είναι κάτι normal. Μην το βλέπετε σαν κάτι. Σαν κάτι απίθανο. Τέλος πάντων. Έγινε. Θα έχει επιτυχίες η ομάδα, δεν υπάρχει θέμα.
ίσως είναι καλύτερα που θα είναι στο Europa League. Να... Είναι της μοίρας να έχει η τούμπα να είναι τίγκα όταν θα κουνηθεί το Σεντόνι σου ομίλους. Να κάνει τις νίκες που πρέπει στο Europa League, να μην έχει άλλη φορά αντιπάλους σαν τον Άγιαξ, σαν την Μπενφίκα, στα προβληματικά. Σωστό. Μόνοι μας θα καθορίσουμε την πορεία. Φιλιά. Γεια σου Λουκάς, ευχαριστώ. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, ναι. Καλό μήνα. Καλό στο παιδί, καλό στο κονσόρτσιουμ. Έλα Παναγιώτη μου, λοιπόν, έλα. Ξέρεις γιατί μας θεωρούν παλαβούς όλοι οι υπόλοιποι? Επειδή το ΚΑΡΕΣ θα περιμετείτε το κάνουμε πράξη. Φυσικά. Επειδή βλέπουμε την κάθε, από την κάθε, γλεντάμε την κάθε ήττα, γιατί τη βλέπουμε σαν απαρχή μιας καινούργιας. Παναγιώτη, συγγνώμη σε διακόπτω. Ξέρεις γιατί? Γιατί σήμερα περίμεναν κάποιον θα είμαστε μέσα στις μαύρες μας, ότι θα κλαψουρίζουμε. Ότι θα είμαστε, να πούμε, μέσα στη μελαγχολία και εμείς βγάζουμε ωραία τρέλα, βγάζουμε. Και αγάπη για την ομάδα βγάζουμε και είμαστε δίπλα της στα δύσκολα και γουστάρουμε, ρε φίλε. Με όλο μας το είναι την καψούρα μας να είμαστε δίπλα της. Γι' αυτό, φίλε, τρελαίνονται γιατί περιμένουν πλερέζες μαύρες, περιμένουν μυρολόγια, αφορισμούς και κατάρες. Λοιπόν, τουλάχιστον εδώ τουλάχιστον. Όχι. Εδώ τουλάχιστον, σε αυτό το δίωρο, όχι. Το τι κάνει, δεν με ενδιαφέρει. Τι κάνουν, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι, πραγματικά. Κώστα, έτσι. Κρίνουν εξιδίων τα λότρια. Έτσι συμπεριφέρονται αυτοί απέναντι στην ομάδα τους. Λοιπόν, τελείωσε αυτό το θέμα. Χωρίς να λέμε ότι είναι όλα τέλεια και δεν έγιναν λάθη και παραλήψεις και καθυστερείς κόλλα. Δεν αγιοποιούμε. Ούτε λέμε ότι είναι όλα τέλεια και φανταστικά. Δεν λέμε όχι, αυτό. Βέβαια. Προσοχή, λοιπόν, έτσι. Κοίταξε, να σου πω τι βλέπω, ναι. Εγώ. Έχουμε μια μεγάλη επιτυχία καταρχάς. Το ότι έχουμε ρίξει τον ηλικιακό μέσον όρο μες στην ομάδα. Πολύ σωστό αυτό που λες. Που σημαίνει ότι φτιάχνεις ομάδα με προοπτική. Ναι. Που μπορεί να έχει αυτό το πράγμα και, το κόστος και το τίμημά του. Η απειρία των παικτών αυτών. Έτσι, θα την πληρώσουμε. Θα στηρίξουμε όμως το παιδί στη δύσκολη. Έλεγα όταν έβαζε ο Τζόλης 2-2 τα γκολ, έλεγα ότι παιδιά, θα έρθουν και οι στραβές τα παιδιά μας να είμαστε δίπλα τους. Ποια ομάδα έχει ταλέντα μέσα της? Τι λες τώρα? Τι λες και τι θησαυρός υπάρχει από πίσω που έρχεται περιμένουμε να δείτε. Αυτό που έγινε με το Μιχαλίδη θα μπορούσε να γίνει με οποιονδήποτε. Εχθές η μπάλα δεν σε ήθελε. Τελείωσε. Εμένα σπάνια θα με ακούσει στην εκπομπή να λέω δεν επιτρέπω. Δεν επιτρέπω κανέναν να πιάσει και να κανιβαλήσει στην εκπομπή τον Μιχαηλίδη. Είμαι κάθετος αυτό. Αυτή είναι η θησαυρή. Κάθετος. Δεν αφήνω. Πώς το λένε, ρε παιδί μου. Αυτά πείτε ότι παιδιά... για μια φορά γίνομαι απόλυτος. Τελείωσε. Αυτά τα παιδιά είναι η θησαυρή μας και το μέλλον μας. Το πιτσιρικάκι που έκλαιγε στο τέλος, δηλαδή κάτω, που καταρακώθηκε. Να βγούμε τι να του κάνουμε σήμερα τον Καμπόσο. Ίσα-ίσα θέλει στήριγμα. Τελείωσε. Τελείωσε. Λοιπόν, τώρα έχουμε την ευκαιρία να πάμε στο Europa League και να προχωρήσουμε στο Europa League. Γιατί είναι, να μην το κρύβουμε, είναι το Europa League είναι πιο πολύ στα κιλά μας. Έτσι. Αρκεί να μην πάθουμε ό,τι πάθαμε μετά τον Άγιαξ. Αυτό. Δηλαδή να μην υπάρξει κατάρρευση τώρα και μην το δούμε το πράγμα ότι μέχρι εδώ τα δώσαμε όλα. Είναι λάθος μεγάλο. Θα πάμε μεγάλο. Στο Europa League και θα πάμε και στο πρωτάθλημα καλά. Έτσι. Έτσι. Είχανε πάρει και λίγο τα μυαλά μας αέρα, να το πω έτσι. Δεν γιατί το είδα αυτό κάπου. Εγώ δεν το, αυτό που λες δεν το είδα κάπου. Ίσα ο κόσμος έλεγε ότι όχι, πάμε, είναι δύσκολα τα μάτς. Το λέω. Ναι. Με ποια έννοια? Ότι περνούσαμε στο Champions League και περιμένα τα θηρία απέναντι. Εντάξει. Okay. Δεν είδα κανέναν. Όλοι τώρα... λέγανε δύσκολο το μάτς με την Κράσνοντάρ, παιδιά. Δεν είδα κανέναν να λέει 6 και 7 γκολ θα του ρίξουν και τέτοια. Παναγιώτη μου, έτσι νομίζω. Δεν ξέρω. Όχι. Ναι. Είναι μια πολύ καλή ομάδα η Κράσνοντάρ. Έτσι. Όπως και εμείς τους παίξαμε στα ίσα και αυτοί μας παίξαν στα ίσα, θέλησε η τύχη γιατί ήταν θέμα τύχης. Μα τύχης. Γίναν κάποια δικά μας λάθη που τα πληρώσαμε, αυτοί τα δικά τους δεν τα πλήρωσαν και είχαμε ατυχία, ρε παιδιά, και στα δυο μάτς. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή να το αλλάξουμε αυτό που έγινε? Όχι. Αυτό είναι. Ένα τελευταίο πράγμα θέλω να πω. Μπορούμε να φέρουμε ένα χάφι σαν τον Καπελά? Πω. Θέλουμε φιλική, θέλει. Νομίζω ότι θα έρθει παίχτης εκεί, στο 6. Νομίζω ότι θα έρθει πολύ καλός για τον Καντουρί, δεν έχουμε να πούμε. Τι λόγια. Να. Τέλος, εγώ έτσι. Δεν θα ξαναμιλήσω για τον Καντουρί. Κάτι που μ' άρεσε ιδιαίτερα στην ομάδα είναι ότι στις γιώμες που γίνονται απέναντί μας, έτσι, οι κεφαλιές φεύγουν σε σωστά πόδια. Σωστό και αυτό που λες. Δηλαδή δεν βλέπω κουτουρού διοξήματα. Ακόμα θα μου πεις τώρα, έτσι πρέπει να γίνεται. Ναι, αλλά άλλες φορές δεν γινόταν. Όχι, δεν γινόταν. Επίσης, όταν βγαίνουμε μπροστά, με δύναμη, είμαστε έτοιμοι να σηκωθούμε για να δούμε γκολ.
Σωστό. Και η ομάδα τρέχει. Και χθες, παιδιά, είδα την ομάδα να τρέχει. Και στο Κράσνονταρ και χθες η ομάδα έχει γρήγορα πόδια. Μπήκε φρέσκο αίμα. Δώστε χρόνο. Θα δούμε ωραία πράγματα από αυτό τον ΠΑΟΚ. Και με τις προσθήκες που θα γίνουν. Λεβαντάρσες ομπλιγκατόριο. Γεια σου, Κοσόρτσιουμ. Φιλιά, πάμε εδώ. Γεια σας. Δεν έκανα διάλειμμα. Ναι, παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλό σου στράτο. Έλα, αδερφέ μου. Έλα. Λοιπόν, εγώ είμαι πεπισμένος ότι δεν θα μπούμε ποτέ Champions League με τη σημερινή μορφή του και δεν υπάρχει περίπτωση, αν δεν κατακτήσουμε το Europa League, να μπούμε σε ομίλους. Δηλαδή, πλέον πάβει να είναι και μόνο θέμα ατυχίας, πάβει να είναι και μόνο θέμα ικανότητας, είναι και θέμα συναστρίας. Ναι. Δηλαδή, υπάρχουν δυνάμεις, ρε φίλε, δεν γίνεται. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι η μπάλα συνέχεια για μας θα πάει δοκάρι και έξω, ναι. Ούτε μπορώ να δεχτώ ότι όλοι μας οι παίχτες είναι ανίκανοι. Φυσικά. Το να το φορτώσουμε έτσι, μόνο στην ατυχία, όχι, είναι λάθος. Όπως και μόνο στην, στα λάθη. Νομίζω είναι το να επιλέξουμε, λοιπόν, μόνο τα δύο θα είναι ατόπιμα. Έχουμε ένα, ναι, μπουκάλι με γάλα. Ναι. Ωραία. Θέλουμε να το πάρουμε από τη σακούλα μόλις το αγοράσαμε και να το βάλουμε στο ψυγείο. Ναι. Και πέφτει και γίνεται κομμάτια. Ναι. Έχουμε τρεις επιλογές. Η μία είναι να αρχίσουμε να κλαίμε για το γάλα που έπεσε. Ναι. Η δεύτερη είναι να το μαζέψουμε και να συνεχίσουμε το μυρολόι. Και η τρίτη είναι να το μαζέψουμε και να πάμε στο σούπερ μάρκετ να πάρουμε άλλο γάλα. Σωστό. Το τρία διαλέγω. Εντάξει. Να ξέρεις. Θα ναι, πρέπει πάνω, ναι, απ' όλα να δούμε τα λάθη που κάναμε, τα οποία μας θέρισαν το 5, 6, 7, 3, 12% πιθανότητα, ναι, που θα μπορούσαμε να είχαμε παραπάνω για να μπούμε στο, ναι, και να μιλάμε αλλιώς. Σωστό. Συμφωνώ. Ένα από αυτά τα λάθη είναι η προηγούμενη θητεία του προηγούμενου τεχνικού διευθυντή. Ναι. Επίσης ένα από αυτά τα λάθη ήταν το στήσιμο της ομάδας του Φερέρα. Για μένα ο Φερέρα έκανε πολύ μεγάλο φάουλ, διάβασε πολύ λάθος το παιχνίδι, διότι η ομάδα μπήκε με φούρια και δεν είχε center for για να τελειώσει τις φάσεις. Ξεκίνησε, ναι, λάθος. Άποψή μου. Ναι, άποψή σου, βεβαίως. Για αυτό, έχουμε τις άποψεις όλες. Εγώ δεν πρόκειται όμως να το σταυρώσω. Όχι, ρε παιδιά. Έκανε ένα λάθος, έκανε δεύτερο λάθος, έκανε τρίτο λάθος. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή αυτά τα λάθη πρέπει να σταματήσουν. Γιατί αν συνεχίσουμε έτσι, τον Νοέμβριο θα είμαστε εκτός στόχων πάλι. Η ομάδα πρέπει τώρα να βγάλει αντίδραση ήδη από το επόμενο μάτς πρωταθλήματος. Τώρα, τι σύστημα θα παίξει, το πώς θα παραταχθεί, αυτά είναι να του πούμε παίξει έτσι. Πέρυσι που είχαμε το Champions League, και αποκλειστήκαμε, ναι, όπως αποκλειστήκαμε, υπήρχαν 7, 8, 9, 5 προσωπικότητες οι οποίες πήραν την ομάδα στην πλάτη και συνέχισε να είναι πρωτοπόρος μέχρι το Γενάρη. Φέτος αυτό το πράγμα δεν το έχεις. Είναι, ναι, πολύ επικίνδυνο το πώς θα κατέβει ο μάτς. Κάποιος είπε χθες, Στράτο, ότι είναι σαν να ξεκινήσαμε και φέτος με μείον βαθμούς. Συνηθισμένοι είμαστε, λέει, σαν να ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα με αφαίρεση. Okay. Λοιπόν, τώρα θέλω να δω αντίδραση. Αυτό έχει να μην επηρεάσει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να μην επηρεάσει, Κωστή, κακά τα ψέματα. Εντάξει, απλά Όλοι μας σήμερα είμαστε κομμάτια. Καλά, το ξέρουμε. Είτε είμαστε συνειδητοποιημένοι του τι έγινε χθες, είτε δεν είμαστε, είτε αφορίζουμε, είτε έχουμε κρύο κεφάλι. Όλοι είμαστε στεναχωρημένοι και πικραμένοι. Το πώς αντιδρά ο καθένας, Έτσι. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι η ομάδα του μέλλοντος χτίζεται τώρα. Για τα επόμενα 5 χρόνια δεν υπάρχει Champions League για τον ΠΑΟΚ. Διότι... Διαφωνώ. Διαφωνείς, γιατί μπορείς να διαφωνήσεις όταν θέλεις. Για το 5 χρόνια διαφωνώ. Αν δεν κατακτήσουμε πρωτάθλημα, δεν μπορούμε να βγούμε Champions League. Ναι. Ωραία, γιατί δεν βγαίνει η δεύτερη ομάδα. Γιατί λες λοιπόν ότι τα επόμενα 5 χρόνια δεν κατακτήσουμε, ναι, πρωτάθλημα. Ναι. Θα πρέπει όμως η ομάδα αυτή να ενισχυθεί περαιτέρω. Άλλο γιατί αυτό. Έτσι για πρωτάθλημα, ναι, δεν μπορούμε να πάμε. Άλλο αυτό. Αλλά το εκ των προτέρων να πω ότι 5 χρόνια δεν παίρνω πρωτάθλημα, ναι, εγώ διαφωνώ. Προφανώς, ναι, και προσπαθώ να σου πω ότι δεν μπορούμε να βγούμε δεύτερη και να θέλουμε τσάπια. Ναι, σωστό. Ναι. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά εκ των προτέρων να πω ότι όχι. Το ότι πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα. Ότι πρέπει να κάνει σίγουρα και πορείες καλές στο Europa League, παιδιά. Το τονίζουμε αυτό συνέχεια. Γιατί ο δρόμος περνάει. Στο Europa League. Στους ομίλους του Europa.
Άκουσε δεν με υπάρχει λίγο. Europa League. Τώρα, δεν τώρα, Europa League. Τώρα στο Europa League. Τώρα. Είναι conference, οκ. Ναι. Okay. Τώρα στο Europa League φέτος. Δεν υπάρχει Europa League από το χρόνο. Να ξέρει, τώρα, το γνωρίζω. Χρόνια, το γνωρίζω, Στράτο. Λέω λοιπόν ότι μέσα από τις πορείες που θα κάνω φέτος, από τις εμφανίσεις και από τους βαθμούς που θα μαζέψω, θα έχω και καλύτερες κληρώσεις όταν θα έρθει η στιγμή, Στράτο. Αυτό είναι, κατάλαβες. Για τη φετινή πορεία αυτό δεν ισχύει και θα σου πω γιατί. Ο λόγος που δεν ισχύει είναι ότι χάνουμε την καλή μας χρονιά του Ίβιτς με τη Φιωρεντίνα και δεν θα ισχύει αυτό που λες. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε τρομερή υπέρβαση για να μαζέψουμε τους περισσότερους βαθμούς. Συμφωνούμε ότι πρέπει να μας. Όσο περισσότερους βαθμούς μαζέψουμε, τόσο καλύτερο θα είναι για εμάς, για τις προσεχείς πληρώσεις. Αυτό. Καλύτερο δεν θα είναι να είμαστε στην ίδια κατάσταση με φέτος. Μόνο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έγινε οι πληρώσεις μας εξαρτάται από τις πορείες που θα έχουμε την επόμενη τριετία. Γιατί εάν δεν παίρνουμε πρωτάθλημα, θα παίζουμε στο conference. Έγινε, Στράτο. Σε χαιρετώ. Σε ευχαριστώ. Πάμε εδώ. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Έχεις καιρό να μ' ακούσεις. Ναι, δεν πειράζει. Το παλαφόμετρο. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Καλώς τον. Καλώς τον. Πήρα για να βάλω κόσμο στον παραφόμετρο αφού δεν το κάνεις εσύ. Να βάλεις. Να βάλεις. Λοιπόν, μέχρι χθες δεν είχαμε παράπονο. Ναι. Ναι. Είχα, στο πρωτάθλημα, στο πρωτάθλημα ναι. Στο πρωτάθλημα ναι. Αλλά για πες, σε ακούω. Λοιπόν, βασικά πρώτα απ' όλα να βάλουμε στον παραφόμετρο τις κορώνες τις σημερινές. Ναι. Από όποια κατεύθυνση και προέρχονται και κυρίως εκ των έσω. Ναι. Ακούω πολλά, ας πούμε, και ακούω αντιφατικά πράγματα από τους ίδιους ανθρώπους. Αυτό είναι δηλαδή, υγεία κιόλας. Ο Μιχαηλίδης δεν πρέπει να σταυρωθεί, ναι. Αλλά ο προπονητής έκανε λάθος. Ο προπονητής έκανε πολύ καλά που δεν τον έβγαλε, γιατί αν τον έβγαζε η ποδοσφαιρική του αξία θα έπεφτε ναι, στο μηδέν. Δεν θα ξανάπαιζε ποτέ μπάλα. Να το, κάτι που δεν το σκέφτηκε κανένα. Ούτε εγώ θα τον έβγαζα. Το ξαναλέω. Φυσικά δεν το βγάζει εκείνη την ώρα. Δηλαδή δεν έβγαλε το Βαρέλα γιατί δεν κατάλαβε ότι ο Μιχαηλίδης ήταν κάπως εκείνη την ώρα μετά το. Είναι σαν να του έλεγε εσύ φταίς, σε βγάζω. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό δεν έκανε λοιπόν. Επίσης, άρα κατά μίαν έννοια το συμβόλαιό του το έβγαλε με την ποδοσφαιρική αξία που την κράτησε στο ύψος. Το έβγαλε. Ναι. Πάμε παρακάτω. Αν μας έλεγε κάποιος ότι παίζοντας 4 παιχνίδια. Με άδειο γήπεδο, γιατί το ότι παίζαμε εντός έδρας, εντάξει, είχε κάποια θετικά στοιχεία. Ναι, για την ναι, ομάδα ναι, ναι, μας, ναι, ναι, αλλά, ναι, ναι. Έτσι, αλλά ήταν άδειο, δηλαδή δεν είχαμε τον κόσμο. Με Μπεσίκτας, με Μπενφίκα και με Κράσνονταρ και θα περνούσαμε στο Europa League, θα λέγαμε ότι είναι φυσιολογικό. Θα είμαστε και δυσαρεστημένοι στο τέλος. Ναι. Είμαστε δυσαρεστημένοι γιατί δεν περάσαμε έχοντας αποκλείσει την Μπενφίκα και την Μπεσίκτας όπως τις αποκλείσαμε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, να μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Και από εκεί και πέρα, εγώ δεν είδα λάθος και στο ότι δεν έβαλε το center for από την αρχή, διότι σε τελική ανάλυση αυτός ξέρει κατά πόσο ο καινούριος ο Τσόλακ είναι έτοιμος ή όχι. Ναι. Έβαλε την ίδια ομάδα που μπορούσε να τους κερδίσει εκεί μέσα, ελπίζοντας ότι δεν θα είμαστε τόσο άτυχοι όσο εκεί. Ούτε είδα εγώ την ομάδα παθητική. Ούτε την είδα. Αυτή την ενδεκάδα μπορούσαμε να τους κερδίσουμε. Έκανε λάθος που χρησιμοποίησε την ίδια ενδεκάδα. Μα αν έβαζε από την αρχή το center for, θα λέγαμε γιατί το άλλαξες. Γιατί αφού ακόμα αυτός ακόμα καλά, δεν έχει καταλάβει τι γίνεται. Και αφού έξω είδες ότι πήγες να πάρεις το match, παιδιά, εκ του αποτελέσματος μετά. Είναι πολύ εύκολο. Έτσι, πολύ και κάτι ακόμη, και κάτι ακόμη. Ναι. Πόσους βαθμούς θα παίρναμε στα 6 παιχνίδια που θα παίζαμε, άντε πες ότι θα βγαίναμε και τρίτη 8. Αν ήταν όμιλος. Αν μπαίναμε σε όμιλο και πόσους βαθμούς θα πάρουμε στα 6, 8 ίσως και περισσότερα. Του Europa. Θα δείξει. Γιατί αυτή η βαθμή είναι για μας. Πολύτιμη. Και ο προηγούμενος είχε δίκιο που είπε ότι του χρόνου διώχνουμε την καλή χρονιά με τη Φιωρεντίνα, οπότε ναι, θέλουμε μια καλή χρονιά. Τελικά ίσως για μας το Europa να ήταν καλύτερη φάση. Έγινε. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να περάσουμε έστω και τρίτη. Σε ευχαριστώ. Γεια σου Μπαλαφόμετρο. Παρακαλώ, γεια σε φιλώ, σε φιλώ. Πάμε εδώ. Παιδιά, μην καλείτε άλλο. Αυτοί οι τέσσερις που είναι μέσα. Ναι, δεν έκανα διάλειμμα και μισή. Έλα. Έλα Κώστα, καλημέρα. Καλώς τον παιδί. Καλώς τον. Ο Λάμπρος είμαι. Γεια σου Λαμπρούκο.
Έλα, αγόρι μου. Γιατί και πρέπει να λέμε έτσι τα ονόματά μας, γιατί εγκρίνω και παυξάνω από αυτά τα λίγα αλλά πολύ εμπεριστατωμένα που είπε ο μεγάλος στρατηγός ο Μάκης ο Μανάς. Φυσικά. Έτσι. Φυσικά. Λοιπόν, το να σκίζουμε τις άρκες μας είναι ό,τι το πιο εύκολο. Ένα. Αυτό αλλά... είπα. Την αρχή αυτό λέμε σήμερα. Ναι. Αυτό. Θέλω να πω κάτι κι εγώ έτσι λίγο από καθένας λέει, από μια κουβέντα που λέει, λέει και ένα σωστό. Λίμωνο. Και λάθος και σωστό. Φυσικά την άποψή του, γι' αυτό ανοίγουμε τις γράμμες. Αυτό. Ναι. Κωστή μου, όταν ξεκινούσε η φετινή χρονιά μετά το τέλος των play-off και το ραλισμό το 0-0 με τον Άρη σε Τούμπα που ήταν το τελευταίο παιχνίδι, έτσι και έβγαινε κάποιος και έλεγε ότι η φετινή ομάδα με τα προβλήματα αυτά θα ήμασταν όχι ένα σκαλοπάτι, μισό σκαλοπάτι. Πριν το μεγάλο όνειρο των τόσων χρόνων, θα πέφταμε στο Λευκό Πύργο. Όχι, όχι, θα του λέγαμε είσαι τρελός, ότι είσαι μυρωδιάς, δεν νιώθεις και τέτοια. Ναι, ναι, εντάξει. Συγκυρία. Ναι. Πέσαμε, αν θυμάσαι, όταν πέσαμε με την Πεσίχθη, βρίζαμε την τύχη μας που πέσαμε με την πιο δύσκολη ομάδα ναι. από εκείνες τις υποψήφιες που είχαμε ναι. για την κλήρωση. Και όμως, φίλε, τους πετάξαμε έξω. Να προκριθούμε, ναι, έτσι, για να αυτό. Παίξουμε πού, στο Europa League. Ναι. Ο Μίλος στο Europa League το καταφέραμε, άνετα, άνετα την κερδίσαμε την ομάδα. Συγκυρία που ήταν να προετοίμαστε τα πάντα. Έρχεται η Μπενφίκα στο δρόμο μας. Ω, τι θα πάθουμε, τι θα κάνουμε. Ναι, ναι, ναι. Αμάν με απέκτησαν τρεις φορές και τέτοια, ναι. Μπράβο. Ναι, ναι. Ήμασταν πολύ τυχεροί, ειδικά στο πρώτο μήχρονο που είχαν τα δοκάρια και αυτά που μας υποτιμήσαν και αυτά. Προκριθήκαμε και με την Μπενφίκα. Και φτάσαμε τώρα με την Κράσνοντα. Και αποκλειστήκαμε με τι, με τρία γκολ καραμπόλα. Γιατί ναι. και τα δύο τα χθεσινά χθες τα καραμπόλα, ναι. αλλά και το δεύτερο που φάγαμε στη Ρωσία και γίνονται από καραμπόλα. Πραγματικά. Που κόντεψε να τρακάρουν ο Κρέστο με τον Ζεύκοβιτ, αν θυμάστε τη φάση. Ναι, και ο Μπέρκη γύρισε το καπέλα και βάλαμε το φάγαμε τον κόλ. Ναι. Και από ένα πέναλτι το οποίο το λες αυστηρό. Ναι. Με εισαγωγικά. Ναι, ναι. Λοιπόν, αποκλειστήκαμε από αυτή την ομάδα. Εάρε 20, ναι. που μη γίνεται, τρώγαμε μια τριάρα, μια τεσσάρα την Πεφίκα. Αυτή την ομάδα του Τζόλι, του Μιχαηλίδη. Του Ζιντέσκι, θα πω εγώ, του Κρέσπορ, τι θα τους κάναμε. Και ειδικά το προπόνητη. Ναι. Θα τους βάζαμε πάνω σε μια σχεδία και τους στέλναμε και εγώ δεν ξέρω, εμείς στη Μεσόγειο εκεί πέρα, στο Αιγαίο, να κολυμπάνε οι άνθρωποι. Έλεγε ρε παιδιά. Όσο για αυτό που λέμε για το Φερέιρα, σε αυτά τα παιχνίδια ο Φερέιρα ήταν στρατηγός, εκτός πάλι κοιμόταν στο πάγκο του για μερικούς. Μα δεν γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Δεν γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Εγώ θεωρώ ότι ο προπονητής, εγώ ξέρεις ότι στο παρελθόν, έτσι πέρσι, πολλές φορές άρχισε κριτική, έτσι και έγινε δυσάρεστο σε κάποιους. Λοιπόν, ακριβώς. Τώρα τι να πούμε. Ο προπονητής θεωρώ ότι χειρίστηκε αυτά τα ευρωπαϊκά μάτς άριστα. Άψογα. Άριστα. Δεν αρέσει σε κάποιους. Τι να πω δηλαδή, για να χαϊδέψω αυτιά, να τους πω ότι δεν μ' άρεσε. Όταν δω κάτι λάθος στο πρωτάθλημα το ελληνικό, αν δω, θα το πω. Αλλά τώρα δεν γίνεται να τρώμε τον προπονητή για αυτό που είδαμε. Έχει μερίδιο μεγάλο μερίδιο στο ότι η ομάδα έφτασε μέχρι εδώ. Και χθες δηλαδή τι να κάνει ο προπονητής που η μπάλα βρίσκει στη γάμπα του Μιχαηλίδη και πάει γκολ, ή βρίσκει δοκάρι και πάει στον άλλον και στρώνεται. Ξέρω εγώ ρε παιδιά, τι να πω. Επέτρεψε μου λίγο να πω και μία-δύο κουβεντέλες ακόμα σε εντάχει για να σε μείνει στον πρώτο χρόνο. Εχθές λέω, αυτή η ομάδα που κάποιος είπε και για τις προσωπικότητες, εγώ με τις προσωπικότητες που είχε η ομάδα στο πρόσφατο παρελθόν, έφαγα τεσσάρες και από τη Τζέρσι και από την Μπενφίκα και αποκλείστηκα από την Πάτη και από τη Βίρντι. Με τις προσωπικότητες που δεν είχα χτες. Έτσι για να τα λέμε όλα. Και όσο για το Μάτσο και το Βιερίνια που απέχουν την ομάδα, έτσι, απέχουν όχι για αγωνιστικούς λόγους, για μη αγωνιστικούς λόγους. Και είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Ο Μάτος εξακολουθεί να ανήκει στον ΠΑΟΚ. Ο Βιερίνια όχι. Απέχουν από την αγωνιστικά πράγματα της ομάδας εκεί. Ότι έφυγαν από το ΠΑΟΚ, ειδικά για το Μάτος όπως λες, ναι. Λοιπόν, είναι μη αγωνιστική η λόγη. Αυτό τώρα, εάν δεν θέλουν να το δεχτεί κάποιος και θέλουμε να κάνουμε την ομάδα, να μην πω τη λέξη γιατί θα κόπω στον αέρα, χανείο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, προτιμώ να μείνουν αυτοί οι δύο παίκτες απόξω. Λοιπόν, ήρεμα ρε παιδιά, η ομάδα έφτασε εκεί που έκανε άθλο για μένα μέχρι εδώ που πήγαμε. Και για το πρωτάθλημα που λένε μερικοί ότι χάσαμε το πρωτάθλημα. Ναι, όχι, ρε, από τόσο νωρίς, ρε παιδιά. Από τόσο νωρίς, δηλαδή, η απελπισία. Εντάξει. Έγινε λάμπρο, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Γεια χαρά. Πάμε εδώ. Γεια σας. Πρώτο-τελευταίος. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Έλα τα αγόρι μου. Άντε ρε αγόρι μου. Πρέπει να κάνουμε ένα φόρουμ φαγητού. Για να συζητήσουμε την κατάσταση. Φόρουμ φαγητού, ωραία φίλε. Μ' αρέσουν αυτά. Ένα φάγουμ. Όχι φόρουμ, φάγουμ. Ένα φάγουμ. Ναι. Στο γνωστό μας
γιατί ο Θανάσης από την Καβάλα, αγαπημένο. Γεια σου, Θανασάρα! Γεια σου, αδερφέ μου! Ναι. Στη μεγάλη Λαδόκολα, φίλε, η μεγάλη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμπάγκιο. Δεν πρέπει να κλέμε. Να λύσουμε τα προβλήματά μας τρώγοντας. Οπωσδήποτε, φίλε. Με την παντσέτα μου έρχεται καλύτερη διάβγεια στο νου. Ναι, φίλε. Ναι. Θανασάρα μου, είσαι καλά. Είμαι πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Πολύ απλά πρέπει να μάθουμε ως οργανισμός και εμείς είμαστε μέλη του οργανισμού. Ναι. Για να φτάσεις στο υψηλότερο επίπεδο ή στο υψηλότατο, πρέπει να μάθεις από αυτά που μαθαίνεις. Φυσικά. Υπάρχουν ομάδες που 12 χρόνια το παλεύουν, 12 φορές έχουν προσπαθήσει όπως ήταν κάποτε η Σάλτσμπουργκ. Ο Ολυμπιακός ήταν ο τυχερός, διότι όταν χρειαζόταν να μπει στους ομίλους, τότε ο πρωταθλητής έπαιρνε, αν θυμάσαι καλά. Βέβαια, ο... κατευθείαν. Και όχι τυχερός, τα είχε τακτοποιημένα τα θέματά του για να... Ας μην το συζητήσουμε αυτό, ναι, ναι. Μιλάμε γιατί μαθαίνουμε εμείς. Ναι, μιλάμε, ναι, ποδοσφαιρικά. Εντάξει. Ναι, ναι. Λοιπόν, και λένε ότι μέσα από αυτό έμαθε. Εμείς δεν έχουμε μάθει ακόμα. Αν σκεφτεί κανείς ότι όλους τους αποκλεισμούς τους έχουμε φάει στην Τούμπα, είτε γεμάτοι είτε άδειοι, σημαίνει ότι δεν έχουμε μάθει ακόμα να διαχειριζόμαστε επιτυχίες. Πρέπει να μάθουμε. Θα μάθουμε μέσα από το Europa League, θα μάθουμε μέσα από το... Πώς το λένε το άλλο, το δεύτερο την τάξη. Conference. Και απορώ γιατί το χλεβάζουμε. Ναι, γιατί το χλεβάζουμε. Κανένας, δεν ξέρω ποιος το χλέβασε. Οκ. Okay. Από στους 4 αυτού, δηλαδή είσαι... Ναι, ναι, αποτυχημένος. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Από είναι πολύ λάθος νοοτροπία. Χθες πάλι διάβαζα το Europa και το Europaki, λες και είναι, ας πούμε, ναι, αμεληταίο το Europa, ναι, League. Λοιπόν, λες και, τέλος πάντων. Yeah. Στο Europa είναι η Μπενφίκα που σε περιμένει. Ναι, ναι. Μα είναι η Arsenal. Στο Europa. Μα τι λέμε Ρώμα τώρα, πάμε παρακάτω, λοιπόν, πάμε, Ανάση, ναι. Θέλω πολύ απλά, τουλάχιστον αν μπορώ να βρω με ένα έφτεξε, μια το ποδόσφαιρο και το αγαπάω, νομίζω ότι αν κάτι έλειψε στον ΠΑΟΚ σε αυτά τα τέτοια ήταν ο Άκπο. Δεν έπρεπε να πουληθεί. Από τα 5 γκολ που έχεις βάλει στα 2 παιχνίδια με Μπεσίκτας και Μπεφίκα, έχει συμμετάσχει στα 3 και νομίζω ότι θα μπορούσε να προσφέρει. Αν, μάλιστα, κάτι μπορείς να πεις, ναι, νομίζω ότι αυτό. Όλα τα υπόλοιπα, ναι, προσπάθησαν με τα λεφτά που έχουν και έτσι πώς θα διαχειρίζεται, γιατί ο Φεραίρη ήταν πάρα πολύ τίμιος πριν τον αγώνα. Μας τα είπε μια χαρά τι του ζήτησε η διοίκηση. Να, ναι, μπει minimum στο Europa League και να προσπαθήσει να κάνει την υπέρβαση. Ναι. Να κάνει την υπέρβαση, ναι, και να χρησιμοποιήσει παίχτες από την Ακαδημία. Ναι. Οι οποίοι μέχρι πέρυσι παίζανε, να πούμε, με την K19 σε χωράφια και εχθές παίζανε με την Κραστοντάρ. Έτσι. Για να πούμε στους Σάμπλουστικ. Έγινε, Θανάση, ευχαριστώ! Σε ευχαριστώ! Να σε καλά! Ζούμου σου, αδερφέ! Ναι, τελευταίος! Ναι, πολύ σύντομος και περιεκτικός, αν γίνεται και λακωνικός, θα το εκτιμήσω, ναι, ιδιαίτερα. Έλα, αδερφέ! Έλα, Κωστή! Έλα, γόρι μου! Μπάμπης Πόντιος Αλεξανδρόπουλος. Έλα, μπάμπη μου, έλα! Κάνε εσύ επίλογο αύριο, πάρε να μιλήσεις όσο θέλεις νωρίτερα, απλά έχουμε τελειώσει. Πριν ένα μήνα είχα τη Χάιντι Κλουμ. Ναι. Πριν 20 μέρες είχα τη Ζιζέλ. Ναι. Έφαγα χιλόπιτα από τη Μόνικα Μπελούτσι. Τι να κάνω, ρε φίλε. Γενέθλια είχε χθες. Η πρώην μου. Λοιπόν, η ζωή συνεχίζεται. Φυσικά. Όταν απέκλεισα την Arsenal, η Arsenal πήρε double και δεν έδιωξε τον Βενγκέρ. Ξέρετε πόσο τον κράτησε. Κάνα 2 χρόνια ακόμα. 3, 5, 10. 20. Το καλό διάστημα του ΠΑΟΚ άρχισε μέσα στην Ξάνθη, όταν όλοι βρίζαμε τον Καντουρί και τραυματίστηκε. Σωστό. Και βγήκε και έβαλε τον Μπέλκα. Έβαλε τον Μπέλκα. Έτσι. Έτσι. Στήριξη. Σε φιλώ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Στήριξη και πάρε πίστη. Αύριο, φιλιά. Νωρίτερα. Γεια σου, Παοκάρα. Φιλιά. Παοκάρα. Παοκάρα εννοείται. Αυτά, παιδιά. Αυτό. Τα είπαμε. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ πρωί να τα συζητήσουμε. Έρχεται Κόλκας Μπατμανίδης ψυχιατρίο. Σας φιλώ γλυκά. Ζουμουσού λέμε. Bye!